Καλησπέρα. Ό,τι σας είπαμε, έχουμε πέσει μέσα. Το πρωτάθλημα του μπάσκετ είναι εδώ. Άκη, το καπάκι. Κάνε το εγώ. Είναι το καπάκι. Τι καπάκι. Είναι αριστεργός, κλείνει αριστεργός. Ναι. Έχει μέσα να πιούμε. Άστρο, κάτσε με τα πιούμε. Κάτσε, ρε, εκεί λίγο να το δω. Όχι. Το έχουν κάνει έτσι για αποφύγιο. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Έλα, ρε, φίλε. Φοβερό. Λοιπόν, το πρωτάθλημα του μπάσκετ είναι εδώ. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Οι νίκες είναι από πέρυσι μέχρι φέτος 9-2. 9-2. Τα τελευταία 6 χρόνια 3 πρωταθλήματα, 2 ευρωπαϊκά. Τα τελευταία 6 χρόνια με σπανούλι. Ολυμπιακό. Από τότε, ναι. Να πούμε. 3 πρωταθλήματα εμείς, 3 Παναθηναϊκός. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, λέω ότι όχι, να είμαστε δίκαιοι. 3 Παναθηναϊκός, 3 εμείς. Ωραία. 2 ευρωπαϊκά Ολυμπιακός, κανένα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, γιατί έχει αλλού ευρωπαϊκά. Και... ναι, θα τα πούμε και τα αλλού. Συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ, συγχαρητήρια στον πρόεδρο Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Στον κόσμο βέβαια. Βέβαια, συγχαρητήρια και στον κόσμο. Που ήταν φοβερός όλη τη χρονιά δίπλα στην ομάδα μας. Ήμασταν άτυχοι. Και ήταν και έξυπνο στο τελευταίο παιχνίδι. Ήμασταν άτυχοι, και ένα λεπτό. Ήμασταν άτυχοι. Στην αρχή της περίοδου με τον Γιάνγκ. Στη συνέχεια με τον Σπανούλη που ήταν κουρασμένος από την Εθνική. Και με τον τραυματισμό του Λοντζέσκι. Η ατυχία συνεχίστηκε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι στα play-off με τον Πρίντεζι. Η ατυχία μας ήταν πιο μεγάλη που δεν πήγαμε στο Final Four. Και Πρίντεζι και το Λοντζέσκι πάλι. Ναι, ναι, ναι. Στο Βερολίνο. Δεν πειράζει, θα πάμε του χρόνου. Γιατί ήδη οι μεταγραφές έχουν αρχίσει, αν έχετε δει. Και θα συνεχιστούν στην ομάδα του μπάσκετ. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι του χρόνου και θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό του χρόνου. Αυτό όσον αφορά, θα ήθελα, επειδή μου έρχονται κάτι μηνύματα, κύριε σκηνοθέτη, επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, θέλω να δουν την τελευταία φάση του Σπανούλη, σε παρακαλώ πολύ. Το έχουμε. Το έχουμε, εντάξει. Έλα, φίλε. Φοβερό. Αν δεν ήταν. Έλα, το έχει από πολλές, έτσι, από όλες τις κάμερες. Ακουγόμαστε. Βέβαια ακουγόμαστε. Τίπα. Και ωραίος εδώ που έχουμε. Τους φτιάκει ο Σπανούλης, φάνηκε τους φωνέ ο Σπανούλης, οποιοδήποτε άλλος και να το βάζει. Να πω. Προσπαθήσαν να τον εθάψουν. Οποιοδήποτε άλλος και να ήταν, πάλι θα είχαν την πίκρα τους, αλλά δεν θα ήταν τόσο μεγάλη. Τους πονάει ο Σπανούλης. Ναι, κοίτα, σωστό, γιατί το έκανε δύο φορές, σε δύο αγώνες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τους έχει κάνει ένα 3-0 σερί. Στα play-off, έτσι. Ναι, μετά το 0. Ναι, στην έδρα τους. Ναι, τέλος πάντων πέσε 9-2. 3-0 σε 2. Έχουμε στην έδρα, δεν έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, να πω κάτι όσον αφορά για τον αγώνα, γιατί φύγαμε εμείς και ο Άκης, κάναμε 3.000 χιλιόμετρα. 300, μην κλέβεις. 300. Κάναμε και εκεί πέρα λίγα. Α, ναι. 300 πήγαινε έλα. Και δεν ήμασταν στη φιέστα. Αν πήγαινε έλα. Τότε 3.200. Ναι, δεν ήμασταν στη φιέστα της Πέμπτης. Είμαστε στη Σερβία. Με 9.000. Δεν είμαστε τα κι εμείς για τα πανηγύρια. Κάτσε ρε, από δύο κουβέντες στο γαμημένο. Δύο κουβέντες να πω και πες ό,τι θες. Δεν ήμασταν εδώ. Το τσίπουρο. Σας τα πάγω. Έλα. Δεν ήμασταν εδώ την Πέμπτη. Ήμασταν στην Σερβία. Με 9.000 κόσμος είδα τη φιέστα. Άσε τη γράφουν οι άλλοι. Που λείπανε κάτι διαρκείας. Η κανονική φιέστα έγινε την ημέρα του αγώνα, τη Δευτέρα. Την Τρίτη παίξαμε τη Δευτέρα. Τρίτη. Όχι, Δευτέρα. 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 Α, ναι, αφού είχαμε την εκπομπή που γυρνάγαμε σε αυτή. Ναι, τη Δευτέρα που είχαμε απευθείας. Λοιπόν, εκεί έγινε η πραγματική φιέστα. Τρίτη ξημερώματα, μωρέ. Με 25.000 κόσμο. Για αυτό που λέτε, ότι δεν πήγε ο κόσμος. Πώς πήγε, μάλλον πήγε. Είπανε τέτοια. Τρία σεβγέμιση, 25.000 κόσμος. Είπανε τέτοια. Ναι, μόνο. Πού τα άκουσες, εσύ, σοβαρά. Γιατί και εγώ τα... Μπαίνω στα site, ναι. Τα διαβάζω. Ναι, εντάξει, έχεις και την ευκαιρία. Θα σας πω όμως τι έπαθα εγώ την ημέρα του αγώνα.
Την ώρα που μπαίνει το τρίποντο του Σπανούλη δεν το ξέρει κανείς, ούτε ο Άκης. Το έχω πει γιατί δεν μπορούσα να... Να σας πω τι έγινε. Μπαίνει το τρίποντο. Για δύο λεπτά δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Ήμουνα νεκρός. Αλλά από χαρά. Ήμουνα ο πιο ευτυχισμένος νεκρός που έχει, από τότε που έχει γίνει η ανθρωπότητα, ήμουνα εγώ. Δεν μίλαγα, δεν πανηγύριζα, για δύο ολόκληρα λεπτά ήμουνα νεκρός. Γιατί τους το έκανε επί δύο φορές ο Σπανούλης αυτό. Μετά τα έκανα όλα τα. Πώς συνήθεις. Μετά γίνανε πολλά. Πώς συνήθεις. Πού να σας τα λέω. Μετά πώς συνήθεις. Κοίτα, και καμιά φορά. Δεν λένε έμεινε στήλη άλατο. Εγώ πια δεν τα ξέρω αυτή τη στήλη άλατο. Και έκφραση είναι αυτή. Εγώ δεν έχω δει κανένα αλάτι να είναι όρθιο. Μόνο τη στήλη του προπό ξέρω εγώ. Ναι. Και τη στήλη του Ολυμπίου Διός ξέρω εγώ. Του Διός ή του. Καλά, του Περικλέου. Α το Περικλέου. Α το Χρυσό Αιώνα του Περικλέου. Εντάξει, Χρυσό Αιώνα, οι στήλε είναι αλλού. Του Δία. Του Δία, του ίδιου. Τα εγώ λέω Περικλέου. Ένα άτομο. Τέλο πάντων. Έλα τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω μείνει ποτέ στη Λιάλα, δεν ξέρω από αυτά. Ναι. Δεν με έχω μείνει ποτέ. Αυτό έκανε με το Λότ η στη Λιάλα του, άμα θέλουμε να. Με ποιον? Το Λότ. Ποιο παίξει αυτό. Δεν είναι παίχτη ζετάκι στην παλιά διαθήκη. Τι είναι αυτά, ρε Άκη, σε πειράζει που λέγεται το 40 και με πήγε στην παλιά διαθήκη. Για να δείτε τι τραβάω. Μα σου λέω για τον Λότ και πήγες και αυτή. Εγώ δεν έχω μείνει ποτέ στη Λιάλα. Σε τελμπάκ έπαιζε. Δεν έχω μείνει ποτέ στη Λιάλα τους. Ποτέ δεν έχω μείνει. Ποτέ δεν έχω μείνει άναυδος. Ποτέ. Αλλά την ημέρα εκείνη με το Σπανούλη για δύο λεπτά ήμουνα ο πιο χαρούμενος νεκρός που υπάρχει. Δεν μίλαγα, δεν κουνιόμουνα. Τίποτα. Ήμουν ευτυχισμένος νεκρός την ημέρα εκείνη. Μετά ήρθα στην κανονική. Ήρθα ευτυχισμένος ζωντανός. Α, και να πω και κάτι άλλο. Για να το καταλάβει όλη η πλάση. Όλος ο Ντουνιάς. Η οικουμένη. Όταν παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός, η νύχτα στον Πειραιά είναι λαμπερή. Όταν παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός σε οποιοδήποτε άθλημα. Να σε βλέπω. Ναι. Η νύχτα στο Πειραιά είναι λαμπερή. Παράδειγμα, την ημέρα εκείνη. Πιστέψτε με, υπήρχαν τρομερά φώτα από παντού. Ναι. Α, και αυτό σας ακούω. Το βλέπα εγώ, το βλέπα παιδιά. Ο Πειραιάς ήταν λαμπερός. Ναι. Την ημέρα εκείνη, σε οποιοδήποτε άθλημα, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Σαν να έχει πανσέλινο. Τι πανσέλινο. Σαν να έχει 150 φεγγάρια παντού. Άκη, σου μιλάω ότι η νύχτα στον Πειραιά όταν παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός είναι λαμπερή. Στον Πειραιά σημαίνει αυτό. Και ούτε υγρασία μετά, τίποτα. Τι υγρασία, ρε. Τίποτα, να βγεις έξω. Ρε, τι φτανάχει ο ήλιος που ξημερώνει. Όταν έχουμε τέτοια πράγματα. Και σας είπα, φέτος ο Ολυμπιακός πήρε 11 κούπες από τις 14 που ξεκίνησε η περίοδο. 12 δεν έχουμε πάρει σύνολο. 11. Γιατί. Γιατί, άσε ευρωπαϊκά και μην με μπερδεύεις με το σούπερ κάπ και αυτό το ευρωπαϊκό. Να μην μπερδεύω. Γιατί είναι κούπες δηλαδή αυτές τα ευρωπαϊκά. Μιλάω για Ελλάδα γιατί, δεν παίζουν Ευρώπη. Δεν παίζουν Ευρώπη πουθενά. Α, το λες τώρα από Ευγένεια. Για Ελλάδα. Έχασα μία από τον ΠΑΟΚ στις λεπτομέρειες. Εντάξει, έχασα μία από τον Κοντονή. Μεγάλη βρωμιά. Τον Κοντονή την έχασα. Δύο. Και άλλη μία που χάσαμε. Στο μπάσκετ. Και μία στο μπάσκετ. Από το φάρο. Και κλεισμένο. Ναι. Και κλεισμένο στο σεφ. Από πέρυσι, ναι. Και κλεισμένο στο σεφ. Γι' αυτό έδωσα συγχαρητήρια εκτός από τον πρόεδρο, την ομάδα του Σπανούλη και την ομάδα και τον Σφερόπουλο και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Για τη συμπεριφορά του. Βέβαια. Σημαντικό. Τι έχουμε και κάποιο βίντεο, γιατί είναι πολλά τα σπόρε, παιδιά, που είμαστε πρωταθλητές. Ναι. Το μπάσκετ τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε καθόλου. Δεν τελειώσαμε. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Ό,τι λέμε εδώ. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Τηλεοπτικά. Το τρίτο σας το υπογράφω εγώ από τώρα. Ο Σπανούλης θα το υπογράψει στο τέλος περίοδου. Και ο Αγγελόπουλος. Ο πρόεδρος ομάδας και ο Σφερόπουλος. Εγώ το υπογράφω από τώρα. Του χρόνου το μπάσκετ είναι στον Πειραιά. Άλλη μια λαμπερή νύχτα. Άλλα δύο λεπτά εγώ πάλι νεκρός, ευτυχισμένος θα είμαι. Δεν υπάρχει αυτό που έλεγες, παιδιά. Μπαίνει το τρίποντο. Βαράει το τρίποντο Σπανούλης, οκ. Με έχεις ανησυχεί. Κάτσε ρε, το βαράει, μπαίνει μέσα, μπαίνει. Εγώ για δύο λεπτά είμαι έτσι.
Κάτσε να σε βλέπω. Δεν κουνιέμαι καθόλου, δεν μιλάω καθόλου, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω. Ό,τι σας λέω. Το ξέραν οι άλλοι που ήταν. Λοιπόν, αυτό όχι, το πράγμα. Και εσύ πέραξες από την πέμπτη και δεν με χουνάρεις. Και εσύ πέραξες από την πέμπτη και δεν με χουνάρεις. Με έχεις μπουρλάνει. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται σε κάθε κύπελο να μου μένεις 2 λεπτά παγωτό. Δεν πειράζει. Ας παίρνω πρωτάθλημα εγώ και ας μένω και 3. Κουμπαράκι. Μετά ξυπνάω όμως. Α, να ξυπνάω. Να ξυπνάω. Ε, είπαμε. Όπου με τα μακάβρια. Αλλά κοίτα. Μια και το πήγαμε εκεί, ναι. Να σας πω και τη μεγάλη μου επιθυμία. Όταν θα έρθει η ώρα του Θεού να με πάρει, θέλω να είναι τέτοια η στιγμή. Ή να βάζει γκολ ο παίκτης του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ναι. Ή να βάζει τέτοιο τρίποντο ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ναι. Ή να βάζει ένας καρφί ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Όχι, εμένα δεν μου κάνει. Σε ευρωπαϊκό. Δεν μου κάνει. Τι θέσεις. Γιατί θα κοιτάνε να σε συνεφέρουν και δεν θα πανηγυρίζουν. Όχι, θα τα δούμε μετά. Ρε, δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένο. Εντάξει, μου αγόρι, μου αγόρι. Του μπαράκι μου. Και του χρόνου. Όχι, πειρατός! Κάτσε τα και με τα μακάβρια τώρα μέσα στις κόμπες. Όχι, μια και είπα, ήθελα να πω στον κόσμο τι ένιωσα εκείνη την ημέρα με το σπανούλι. Λοιπόν. Τι έχουμε τώρα, πάμε πόλο. Όχι, θα πάμε μετά στο πόλο. Όταν πάμε πόλο, αν πεις να αλλάξουμε τις κούπες. Όταν μιλάμε, όχι, όταν μιλάμε θα βάζουμε την κούπα. Εδώ, εκεί. Ναι, εντάξει. Α, θες να φέρω και αυτή εδώ. Κάτσε, ωραία, φέρω και αυτή εδώ του πόλου. Ναι. Και αυτή εδώ. Γιατί θα μιλήσουμε και για το πόλο. Το δοξασμένο πόλο του Ολυμπιακού. Τα δοξασμένα αθλήματα του ελαστέχνου Ολυμπιακού. Θα πούμε αναλυτικά να δείτε ποιο είναι ο Ολυμπιακός και ποιος είστε εσείς. Αυτό είναι το κύπελο. Ναι. Αποβουλιαγμένο, δεν το φέρω. Ναι. Δεν γράφει εδώ, γράφει. Καλά που έχει τα καρδελιάκια ναι, και ναι, τα ναι, ρε, φίλε. Έλα, ρε, φοβερό. Φοβερό, κι άλλο. Έλα, για μας. Για μας. Για από εδώ. Πού θα φέρουμε και τα λάκια. Δεν είναι καλά. Αλλά είναι άλλη που. Δεν έχει, δεν κλείνει το καπέκι ναι, αρρωστεγός. Γιατί. Σαν τα τάπερ. Που λέγαμε. Τι? Τα τάπερ. Ναι, ρε. Αρρωστεγός. Όχι τάπερ. Μπολ. Μπολάκια. Τι τάπερ. Γιατί θα μιλήσουμε τώρα πιο μπροστά. Πολλό. Ναι, πάμε στο πόλο. Πάμε στο πόλο μπροστά. Λίγο να ξέρετε γιατί μιλάμε. Δεν θέλω να κρύβεται κανένα. Δεν θα κρύβεται κανένα. Άμα είναι να κρυφτώ εγώ. Κι εγώ. Και εσύ. Άστα, θα φαίνονται αυτά εδώ. Μπάσκετ, πόλο. Καλά. Να πούμε τι έγινε στο πόλο. Πες εσύ. Όχι, θα πούμε για την υπερπαραγωγή. Περιμένετε. Θα τα δείτε όλα. Η Παρασκευή, τη Δευτέρα. Μην δραματίζεις. Μην μπορούμε. Γιατί, τι, κρυφό το έχω. Όχι, δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο το ράφι. Άκου, άκου, σκέφτηκα καλύτερο. Τι σκέφτηκες. 11 παιδάκια. Είναι βαριά τα κύπελα, μπορούν. Αυτό το παιδάκι θα είναι 15 χρόνια. Το αυτό θα είναι γύρω στα 9. Ανάλογα τα κιλά του κυπέλου, θα είναι και το παιδάκι. Ωραία. Έτσι σκέφτηκα, εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, πάντα. Θα μας πει ο σκηνοθέτης. Παιδάκια μπαίνουνε, χωράνε. Ωραία. Δύο θα είναι πάνω εδώ, θα δούμε τώρα. Τι δύο. Ένα θα κρέμεται με ένα κύπελο, ξέρω θα το δούμε. Τι θα κρέμεται εδώ. Ρε παιδί, μάμα, για 10 παιδιά εδώ, δεν πρέπει. Ναι. Τρία εδώ, τρία από πίσω, δύο από πάνω, ένα στα πλάγια από κάτι θα κάνουμε. Θα δούμε εδώ. Τι σύστημα θα παίξουμε εδώ. Πόσα είναι τα κύπελο, πόσο είναι. 11. 11. Στα 14. 4-4-3. 3-5-2. Βλέπεις αλήφαντο. Και το σύστημα που ποιο δεν το ξέρω τι παίζει ο αλήφαντος. Τέτοια λέει ο αλήφαντος. Ναι, 3-5-2. 3-5-2, τρέρμα. Άντε ρε φίλε. Τίποτα. Φοβερό. Έλα ρε φίλε. Κύπελο στο πόλο, κύπελο Ελλάδος. Έχω και το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχουμε στα γραφεία του Ρεσέχνη. Στα λιτελατήρα τα τσουκράς. Τι, γι' αυτό είναι, για τσουκρίσμα. Για γυάλισμα το έχουμε πάει. Ποιο? Το άλλο, του πλαθμίου. Το όχι, είναι στα γραφεία του. Αυτά θα πάνε αύριο πάλι στα γραφεία του. Ναι. Εκεί που πρέπει να είναι. Λοιπόν, για πες τώρα τι έγινε στην Ουγγαρία και εκεί. Τι να γίνει. Γιατί εγώ είμαι ευτυχισμένος που η ομάδα πόλου του Ολυμπιακού πήγε σε τελικό, απέκλεισε. Πώς λέγανε την ομάδα, Κόσλακ, πώς λέγανε. Μία Ουγγρική. Έλα, δύσκολα ονόματα, εντάξει. Σκέψου δεν μπορώ να το πω ούτε εγώ. Κάτσε κάπου το είχα γράψει. Άμα μου πεις την ομάδα. Ρε φίλε, κάπου το είχα γράψει. Τι? Γιατί μου έχεις πέσει τα νερά αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το όνομα μόνο. Όχι, έχει, αφού ήθελες να το πεις. Έχει, ναι, έχει σημασία. Πέστε. Θα το βρω. Λοιπόν, νικήσαμε αυτή την ομάδα μέσα στο σπίτι της. Με 8.000 πώς ήταν αυτή μέσα. Κι άλλοι τόσοι απ' έξω.
Α, για να ξέρετε, παρεπιπτόντως, είναι η λέξη του Άκη που έχω μάθει. Όχι, δεν είναι δικιά μου, απλά τη χρησιμοποιώ. Ναι. Πάλι. Τι πήρα και εγώ δανεικά σήμερα. Η ελληνική γλώσσα είναι, ό,τι θέλει. Α, εγώ μιλάω αλλιώ για την ελληνική γλώσσα. Εγώ δεν είμαι τώρα εκείνο εκεί που γράφει τα βιβλία, όπω το λένε. Μπαμπινιώτης. Ο Μπαμπινιώτης, τα καλά κάνει. Άνθρωπο δεν τα βάζω μαζί του, αλλά εγώ μιλάω αλλιώ. Τέλο πάντων. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε, το πω εγώ, για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Το πόλο του χρόνου θα είναι πάλι στην Ουγγαρία. Αν πού θα είναι. Και πάλι θα πάμε εκεί. Και πάλι είναι δικός. Βέβαια. Έχεις την αρρώστια. Δεν υπάρχει αυτό που κάναμε. 15 ώρες πόσο είχαμε. 15 ώρες θα κάναμε εμείς. Ναι, εμείς. Και γιατί είχαμε καλό οδηγό. Οδηγάρα. Νίκη Λάουντα. Και χρόνο Φόρμουλα 1. Λοιπόν, νικήσαμε αυτή την ομάδα μέσα στο σπίτι της. Που έχει πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ σε σχέση με το δικό μας. Ναι. Έτσι. Δεύτερη σε μπάτζετ μετά την Προρέκο. Ο παίκτης ο Βλαχόπουλος νομίζω έβαλε τον γκολ, το 8-7, ξηγήθηκε όπως ξηγήθηκε ο Πριντέζης στην Τουρκία και όπως ο Σπανούλης. Έτσι ξηγήθηκε. Μπράβο ρε Βλαχόπουλε, γίγαντα. Να πούμε, και πάμε στο... να πούμε ότι και η ομάδα που το πήρε είναι σαν μπάτζετ και σαν ρέσε, είναι εισάξια με εμάς, έτσι. Στη λεπτομέρεια χάσαμε. Ναι, άλλο αυτό. Έχει πάει 6 φορές τα τελευταία... 7-8 χρόνια έχει πάει 6 φορές σε Final Six, παύλα Final Four και τώρα κατάφερε να το πάρει, έτσι. Ναι. Κοίτα να σου πω, στον ημιτελικό Άκη, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, παιδιά, να χάνει τώρα 6-3 και να νικήσει 8-7 δεν γίνεται. Έκανε ένα 5-1 σερί σε γκολ, 5 βάλαμε εμείς ένα αυτή. Βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο ένας παίκτης που εγώ να μην κάνω ότι ξέρω τώρα τα συστήματα, αλλά έκανε εντύπωση σε ένα που ξέρει από πότε, ήταν δίπλα μου, ο Σμιθ. Έπαιξε φοβερή άμυνα αυτό το παιδί. Εκεί έγινε. Τώρα καταλαβαίνετε όσοι ξέρετε από πότε. Και ο Ολυμπιακός νίκησε 8-7. Μια ομάδα που είχε μέσα στο όλο τον κόσμο δίπλα της κάποια πονηρά σφυρίγματα. Πονηρά σφυρίγματα είχε. Στο τελικό, να πούμε για τη διετησία, δεν είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Βέβαια, πήραν κάποια σφυρίγματα αυτή. Πονηρά πάλι. Πονηρά εκεί. Τα πονηρά δεν είναι φανή όπως τα βλέπουμε στο γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Εκεί είναι άλλο το φάουλ που γίνεται. Για μένα χάσαμε 5-4. Το άλλο το γκολ το φάγαμε 2 δευτερόλεπτα πριν λήξει ο αγώνας. Πάντως ήταν η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Τάκη, που πήγε σε τελικό. Ναι. Η ουσία είναι μία. Ότι ο Ολυμπιακός δοξάζει την Ελλάδα. Ακούγεται το όνομα της Ελλάδας και του Ολυμπιακού. Στην Ευρώπη. Έτσι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Γιατί είπα για την Ελλάδα, τι γίνεται. Ναι, στην Ευρώπη. Ακούγεται το όνομα που, να αναλογιστείτε πού ήταν πριν 6 χρόνια ο Ολυμπιακός. Ναι. 7. Έτσι, πώς ήταν ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός και χάρη στη πίστη και στη θέληση και στην επιμονή και στη δουλειά και στην εργατικότητα και στη συνεισφορά σε όλα αυτά το φιλάθρο του Ολυμπιακού συν το υπό την προεδρία του Μιχάλη Κουντούρη και την αλλαγή του κυρίου Μαρινάκη που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός πριν 6 χρόνια δεν θυμάστε πως είμαστε χρεωμένοι μέχρι εδώ, το μέλλον ζωφερό, έτσι, κανείς δεν περίμενε σε τόσο λίγο διάστημα, λέγαμε όλοι μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα κοίταγε να συντηρηθεί. Εμείς δεν συντηρηθήκαμε και συντηρηθήκαμε και κάναμε και πρωταθλητισμό στην Ελλάδα και πρωταθλητισμό στην Ευρώπη και σας υποσχόμαστε από τώρα για του χρόνου ότι όλα τα αθλήματά μας θα κάνουν πρωταθλητισμό στην Ευρώπη. Τα τεχνικά. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Μιλάμε για την ομάδα μπάσκετ. Την γυναική ομάδα μπάσκετ. Το αντρικό πόλο, το γυναικείο πόλο, το γυναικείο βόλεϊ και το αντρικό βόλεϊ. Θα διεκδικούμε ευρωπαϊκούς τίτλους. Έτσι. Ό,τι σας λέμε. Είναι συγκεκριμένα. Και αυτό έχει ο κάθε φίλος του Ολυμπιακού τη χαρά ότι έχει συνεισφέρει σε αυτό το δημιούργημα, σε αυτές τις κατακτήσεις μέσω της κάρτας φιλάθλου, μέσω της κάρτα μέλους. Και να πούμε εδώ πέρα, όσο αφορά για την κάρτα μέλους που συνοδεύεται με τα διαρκείας στο ποδόσφαιρο, υπάρχει από τον ερασιτέχνη όσοι... Από αύριο. Ναι,
Α, να πούμε ότι έχουν αρχίσει οι αναδηλώσεις των παλαιών κατόχων διαρκείας μέχρι τις 28 του μηνός. Έχουν δικαίωμα όσοι κάτοχοι, παλαιοί κάτοχοι, έχουν διαρκείας να μπορούν να τα ανανεώσουν και να διατηρήσουν και επιθέσεις που θέλουν και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, από τις, όχι 28-30 γιατί έχει για το σύστημα δύο μέρες παύση, από τις 30 και μετά μπορεί οποιοδήποτε ο φίλαθλος του Ολυμπιακού να πηγαίνει. Μπράβο. Να πηγαίνει το εσύ. Ο σκοπός μας είναι για να τελειώνουμε να περάσουμε. Κοιτάξτε, μάγκες, το Καραϊσκάκι έχει 33.000 θέσεις. Δεν πάω να πουλήσουμε 30.000 εισιτήρια. Δεν θα κάνει και εμεί φίλαθλος αν πουλήσει. Θα θέλει κάποιος να δει το Ολυμπιακό, αλλά πού να πάω. Και έχουμε πάει φέτος 21 και κάτι. Ο σκοπός μας είναι φέτος να πάμε 22. Τουλάχιστον. Ναι, αλλά δεν μπορούμε και να ξεφύγουμε και πολύ. Δηλαδή, ναι, πρέπει δεν να, νομίζω να μπορούμε. Πρέπει να υπάρχουν, ναι, και εισιτήρια. Για τον λαό, για τον υπόλοιπο λαό. Θέλει κάποιος να δει και δεν έχει να πάρει το διαρκείας. Όχι. Αν και φέτος οι τιμές είναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο η οικονομική δυνατότητα που δεν έχει, ναι, να πάρει το διαρκείας. Θέλει κάποιος, ας πούμε, ναι, και από το εξωτερικό θέλει να δει Ολυμπιακό. Το κατάλαβα, εντάξει. Από επαρχία θέλει να δει τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες, να μπορεί να προμηθευτεί ένα εισιτήριο. Ξεκινάμε τα διαρκείας από αύριο, μάγκες. Α, η Σολκόκκιν, Σολλόκ, κάπως έτσι λέγεται, αν θυμάμαι. Σολλόκ, μωρέ. Πώς? Σολλόκ. Τόσο εύκολο ήταν. Πώς λέγεται? Τι Σολλόκ, μωρέ. Άστο, ρε. Τι Σολλόκ, μωρέ. Ξεχνάει μια συλλαβή, άστο, εκεί πέρα. Με το χεμιστοκλή. Σολλόκ, λέει. Έλα, ρε, τα ξεχνάει μια συλλαβή, δεν ξέρει τώρα. Πού να μάθουν αγγλικά αυτή τώρα, αυτός μόνο τεχνολογικά. Α, να πούμε ότι αυτό, παιδιά, που έκανε ο Ολυμπιακός στο Πόλο, μία ήττα έκανε, Ελλάδα και Ευρώπη, και την έκανε στο τελικό. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Τακί. Και δεν θέλω να αναπτύξουμε παραπάνω τώρα, δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος για να πω η φάση αυτή και τα λοιπά, έτσι. Απλά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μας, στον προπονητή μας, σίγουρα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Αριστέχνη, τον Μιχάλη Κουντούρη, γιατί και εκεί οφείλεται αυτό, εκεί είναι γνωστό, και στα πρωταθλήματα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, στα υπόλοιπα αθλήματα, στον Αριστέχνη. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, και με τη βοήθεια του Μαρινάκη και της ΚΑΕ, αλλά και εμάς. Και του κόσμου, του καθενός από εμάς. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού, που νιώθει ότι έχει βγάλει τον Ολυμπιακό μας από την αναξιοπιστία που ήταν πριν 6 χρόνια. Κάποιον πρόεδρο, να μην λέει ονόματα. Ναι, δεν χρειάζεται. Που καταφέραμε σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και διατηρήσαμε την αξιοπρέπεια του Ολυμπιακού που πήγε να χαθεί για ένα διάστημα, έτσι, ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να σκαλίζουμε, ναι, πήγαινε, έτσι, όντως, ναι. Πήγε να χαθεί και ο κόσμος του Ολυμπιακού μπήκε προς την ως. Γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού αγαπάει την ομάδα του, την αγαπάει με πράξη και μπαίνει προς την ως και λέει τι θα λένε, ότι χρωστάει ο Ολυμπιακός ή ότι υστερεί ο Ολυμπιακός ή έχουμε δώσει δικαίωμα εκεί. Όχι, τίποτα. Εδώ τα θέλουμε όλα, τα διεκδικούμε όλα. Τι χρειάζεται να βάλουμε πλάτη, κάρτα αμέλους, κάρτα αμέλους, κάρτα φιλάθλου, κάρτα φιλάθλου. Να τα αποτελέσματα. Και του χρόνου είναι δέσμευση αυτό. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικεί σε όλα τα αθλήματα ευρωπαϊκό τίτλο. Και να σου πω και κάτι. Όχι, να πούμε αυτό το σημαντικό. Αυτός που έχει γίνει. Όποιος είναι κατά μέλους. Κατά μέλους, όποιος είναι μέλος στον Ολυμπιακό. Ναι, δηλαδή, ναι, το 50 ευρώ είναι. Όχι, και ναι, και 50 ευρώ είναι κατά μέλους. Και το 50, όχι το δεκάρικο. Να τα ξεχωρίσουμε. Κατά μέλους είναι 50 ευρώ. Ωραία. Και κατά φυλάσσιο είναι 10 ευρώ. 10. Με το εισιτήριο διαρκείας παίρνεις, προμηθεύεσαι την κάρτα μέλους. Μπράβο. Όποιος έχει την κάρτα μέλους. Ακούστε τι κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στον Αριστέχνη. Για να επιβραβεύσει και αυτή την προσπάθεια. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Οικογένεια είμαστε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι κάνει, Άκη? Όποιος έχει την κάρτα μέλους θα μπορεί σε όλα τα αθλήματα του Ολυμπιακού με την επίδειξη. Του Αριστέχνη. Στον Αριστέχνη. Με την επίδειξη της κάρτας να μπαίνει στον κήπεδο δωρεάν. Την κάρτα μέλους, έτσι. Τον 50. Ναι, το 50 ευρώ. Ναι. 10 ευρώ ετά και κάρτα φιλάθλου. Τώρα πάμε να δεις τώρα, δηλαδή εκτός από παιχνίδια. 30 παιχνίδια δώσε. Αυτός που γίνεται, που δίνει το δεκάρικο εκεί, το κάνει από αγάπη, δεν το κάνει από αγάπη. Όλοι το κάνουν από αγάπη, αλλά σου λέω ποιος έχει δικαίωμα. Δηλαδή με το Ολυμπιακό βλέπεις, δεν μπορείς να το δεις με 10 ευρώ, ρε φίλε. Αγόρι μου, πω κυπελάρα. Κυπέλο, κυπέλο, κυπέλο. Εμείς και εσύ λαέ του πάω να πάω να κοιμηθείς. Κοιμήθηκε. Ωραίο. Και είναι σημαντικό τα γκέντρα, αυτά που βλέπουμε, δηλαδή αυτά που βλέπουμε σίγουρα επισπανούν, για να δείτε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια.
Όποιος προμηθεύεται το ειστήριο του ποδοσφαίρου, παίρνει και τη, είναι υποχρεωτικό να πάρει και τη, παίρνει μαζί και την κάρτα μέλους του Αστέχνη Ολυμπιακού. Έτσι. Επειδή είδα ένα μήνυμα, κάτι έγραφε κάτι για το πόλο, να πω ότι ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό, αυτό που έκανε, η ανατροπή, να το πω, η ανατροπή που έκανε το 6-3-8-7, δεν γίνεται σε ημιτελικό κυπέλου και ειδικά σε με μια ομάδα που παίζει μέσα στο σπίτι της, μέσα στην έδρα της. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός στο πόλο. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Από λεπτομέρεια η Γιάνγκ, πως τη λένε, η Γιούγκ, έγινε... Εντάξει, τα εκεί, έλα, ας πω. Και η λεπτομέρεια. Πάει... Ναι, λεπτομέρεια, έχουν πάει... Δεν το πάω ούτε σε διετήσεις, ούτε πουθενά. Σε δεν μπήκανε κάποια σουτ. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε. Ίσως και ήμασταν και λίγο αγχωμένοι παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Εντάξει, αυτοί που μιλάς, ναι, οι συγκεκριμένοι, έχουν παίξει 6 Final Four. Τα τελευταία. Και πήραν αυτό. Εντάξει, το χρόνο το πάρουμε εμείς. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει με αυτή την ομάδα που είναι. Μπορεί να κάνει μια προσθήκη, δεν ξέρω εγώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, να πάμε πουθενά άλλο, θέλεις. Α, να πούμε, μάγκες μου Ολυμπιακοί, να σας πω κάτι θέλω. Είπαμε για τα διαρκείας που πρέπει να φτάσουμε 22.000 εφέτος. Ότι σε λιγάκι και μάλλον στο διάλειμμα, σκηνοθέτη, στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα που θα γίνει σε λίγο, θα παίξει ένα τρομερό βίντεο. Αυτό το βίντεο δεν υπάρχει. Είναι τα τελευταία 6 χρόνια. Μην πω άλλα. Θέλω να δείτε αυτό το βίντεο που θα παίξει στο διάλειμμα. Το συγκεκριμένο είναι το βίντεο, αυτό που λες, Σιτάκη. Ναι. Που έπαιξε στη Φιέστα. Έχει παίξει στη Φιέστα. Εντάξει. Μην κοιτάς που ήμασταν εμείς στην Ουγγαρία, στη Σερβία. Τότε είναι εδώ που όσοι μείναν εδώ. Κολοφαγητά στην Ουγγαρία, αλλά πανέμορφη πολύ. Πανέμορφη. Και ξινή, Ούγγρη. Ρε παιδιά, μακαρόνια με ρέκες έχετε φάει. Τι, με σαρδέλες μόνο. Σαρδέλες, μου φέρανε μακαρόνια. Λέω ότι αφάω ελληνικό, ένα φάει ελληνικό. Μου φέρανε ένα φαγητό με σαρδέλες. Με μακαρόνια με σαρδέλες, δεν υπάρχει αυτό. Πήγα, άμα δεν πίναγα, να βγάζω μία-μία τη σαρδέλα από τα μακαρόνια, θα το έφτανα στο κεφάλι αυτό. Και δεν μου το πει. Κοίτανε και γκουρμέ. Και χωρίς τυρί. Ρε κεφαλοτήρι. Γκουρμέ σαρδέλα. Υπάρχει, γίνεται να είναι γκουρμέ ποτέ η σαρδέλα. Γκουρμέ και καλά. Τι γκουρμέ. Αριστοκρατία κολοδάκτυλα, τι γκουρμέ μωρέ τράχνει. Άσε με να τα επαναλάβω. Μίνα τεράκι μου με μένα. Γκουρμέ λέγεται, άμα είναι το πιάτο και καλά περιποιημένο λέγεται γκουρμέ. Εκεί στο ξενοδοχείο. Τι περιποιημένο, δεν σου λέω μακαρόνια με σαρδέλες μου βάλε. Ναι, δεν τις είχε ξάπλα, τις είχε γυρίσει με σαρδέλες. Αυτό σε πείραξε. Ναι, άμα είναι σαρδέλες ανάσκελα. Και ψωμί, παιδιά, δεν υπάρχει ψωμί. Δεν υπάρχει ψωμί. Άκου τώρα, να ξέρεις ποιο είναι το ψωμί. Άμα είναι σαρδέλες. Άσε με να μάθω. Θες να μάθεις πέντε πράγματα. Εγώ θα μάθω. Από φάει εγώ. Για γκουρμέ. Δεν θέλω, εγώ όχι, να ξέρω κόσμο. Άμα είναι σαρδέλες στα ανάσκελα, δεν είναι γκουρμέ. Πρέπει να είναι μπρούμητα και να κοιτάει μία την άλλη. Ή ξάπνα σαν τις ρομπετικά πατήσει. Ποιοι είναι αυτοί πάλι. Τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Πολύ βέβαια έχουμε ξαναπάει εγώ και ο Άκης εκεί μια άλλη φορά, παλιά. Φανταστική η πόλη. Να πούμε το βίντεο ότι αλλά... έχει 3 ευρωπαϊκά, 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και πολύ σπανούλι. Έλα ρε. Βασίλη Σπανού. Έλα ρε φίλε. Φοβερός. Δεν υπάρχει. Α, να πω μάκες μου και κάτι. Εγώ. Όλα εσύ μιλάς, τι να πεις και κάτι, δεν έχουμε πει τίποτα. Εγώ. Άσε μια φορά να μιλήσω και εγώ. Μίλα, πάρ' το πάνω σου. Εγώ. Ναι, μια φορά, έχεις και παράδοτο. Εγώ, εσύ, ήθελα, από τότε που ήρθε ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό, επειδή τον βρίζανε πάνω εκεί, αυτό το μεγάλο παίχτη, επειδή μιλάγανε όλο για το Διαμαντίδη, το καλό παιδί, ο Διαμαντίδης. Ας τον καλοποιήσουμε, μιλάς στον άνθρωπο. Το καλό παιδί ο Διαμαντίδης που έπαιρνε τα φάουτ λες και το χτυπάγε το ρεύμα. Είχαν θάψει αυτό το παιχτάρα του Σπανούλη. Ήρθε μόνος του σε έναν Ολυμπιακό που ήταν εκείνο τον καιρό μέτριος προς τα κάτω κιόλας, αν θυμάμαι. Και πήρε 3 πρωταθλήματα, 2 ευρωπαϊκά και πήγε, όχι, πήγαμε σε,
Σε τέσσερα. Τι παίρνει, σε τρεις. Πήραμε δύο ευρωπαϊκά. Τρεις τελικούς. Πήγαμε τρεις τελικούς και πήραμε δύο ευρωπαϊκά. Δύο ευρωπαϊκά. Το ένα το χάσαμε τη Ρεάλ λόγω του Κάρλος. Του Βασιλιά. Δύο έχει πάρει η Ρεάλ και τα δύο σαν γυρίζει. Δεν το κάνει από το μυαλό. Ο τελικός που έγινε στη Μαδρίτη, άμα γινόταν σε άλλη χώρα, ο Ολυμπιακός θα το παίρνει. Γιατί και στη Σαρακώσα γινόταν πάλι θα το παίρνει. Αλλά ήθελα. Είχα αναχτήσει και παρακάλαγα τον Θεό. Πώς, σολόγκι. Δεν έχω τίποτα. Σολόγκι, Φλόρ. Δεν έχω τίποτα με τον Διαμαντίδη σαν άνθρωπο. Μα κάνει ο άνθρωπος να έχει υγεία να ζήσει χίλια χρόνια. Αλλά σαν αθλητής μου την έδε που ανεβάσανε αυτόν ναι, και κατεβάζανε το Σπανούλι. Αυτό το είχα επί 6 χρόνια μέσα στο μυαλό μου. Και ήθελα, παιδιά, να τελειώσει το μπάσκετ ο Διαμαντίδης κρεμασμένος επάνω στο σουτ του Σπανούλι. Και, καλά, αλλού και να μπει και γκολ. Αλλού κρεμα... Αυτό ήθελα. Και έγινε. Άκου τώρα. Δεν έχω τίποτα με τον Διαμαντίδη. Κάνεις με κανένα. Να έχει χίλια καλά, να ζήσει χίλια χρόνια αυτός και η οικογένειά του. Αλλά μου είχε τρελάνει ο Διαμαντίδης. Και να στο πω κι αλλιώς. Όχι, δεν τελείωσα. Στα 29 σταμάτησε το μπάσκετ ο Διαμαντίδης. Από την Εθνική Ελλάδος. Και ο Σπανούλης παίζει ακόμα. Έπαιζε ακόμα. Εις βάρος του Ολυμπιακού. Εις βάρος του Ολυμπιακού. Που παίζει και προς τιμή του. Και προς τιμή του. Πρέπει να θυμάμαι. Και ο άλλος, κανείς δεν είπε ότι ο άλλος σταμάτησε το μπάσκετ από την Εθνική. Ο καλό παιδί, το καλό παιδί όταν δίνεις και το αίμα σου για την Ελλάδα. Όταν δίνεις και το αίμα σου για την Ελλάδα. Και τραυματισμούς. Έπαιξε. Και βάτω ρε αγόρι μου, έλεγε κάποιος βλάκας τότε. Το βάλε τότε. Σταμάτησε το μπάσκετ. Ο άλλος όμως συνέχισε. Σταμάτησε συνέχεια. Συνέχισε ο άλλος. Δεν είναι αγόρι μας. Κάτσετε. Δεν υπάρχει παιδί. Δεν υπάρχει αγόρι εκεί. Αγόρι παίκτης του Ολυμπιακού. Αγόρι μου, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ. Ναι. Έτσι. Έτσι. Θα είναι πάντα οι καλύτεροι, αυτοί που είναι του Παναθηναϊκού. Ας έχουν πουλήσει την εθνική για όφελος του συλλόγου. Έτσι. Δεν τελείωσε, περίμενε. Λοιπόν. Και επειδή όλο αυτό με έχει τρελάνει, παρακάλαγα, άστο την είπα, άλλο παιχτικός και άλλο σαν άνθρωπος να ζήσει χίλια χρόνια. Όταν τελειώσει έλεγα την καριέρα του να είναι πάνω στο Σπανούλι κρεμασμένος στο τελευταίο του, στο σουτ, τελευταίο δεύτερο του να μπει πάνω στα δίχτυα. Είχες σκεφτεί τέτοιο σενάριο. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, αυτό ήθελα να δω και μην το κάνω χατήριο Θεός. Ήταν η τελευταία του φάση μπασκετική του Διαμαντίδη. Θα το στοιχείω. Σε ποια φάση. Να σουτάρει ο Σπανούλης. Το είδαν όλοι. Να μπαίνει γκολ. Να μπαίνει γκολ. Καλάθι. Και να σταματάει την καριέρα. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, ρε παιδιά. Άκου τώρα. Εντάξει. Για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, Τάκη, ξεκινάμε. Υπάρχει Θεός. Όλα αυτά που κάνατε. Όλα αυτά τα χρόνια. Όλα τα σενάρια, όλη η τεχνητή αβάντα που δεν την ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης που προσπαθούσατε να φτιάξετε ένα είδωλο μόνο και μόνο που υπήρχε στον Παναθηναϊκό. Δεν είπαμε ότι δεν έχει αξία, αλλά άλλο να έχει αξία του 7 και να του δίνει του 15 και άλλο να έχουν αξία του 10 και να μην παίρνει 0 ο Σπανούλης, έτσι. Αυτό πειράζει όλους τους Ολυμπιακούς, αυτό πειράζει. Εμείς σεβόμαστε τον κάθε αθλητή για ό,τι έχει προσφέρει, είτε στην εθνική, είτε στην ομάδα του, είτε οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε... Ναι, όχι, δεν σου το πω. Η τεχνητή αβάντα δημιουργεί αντιπάθειες. Έτσι, αυτό με πειράξε. Η τεχνητή, άσε με τώρα, μίλαγες. Η τεχνητή αβάντα δημιουργεί αντιπάθειες. Έχει ο κόσμος κρίση, οτιδήποτε η ομάδα και να είναι, έχει κρίση, έχει μάτια να βλέπει και να κρίνει μόνος του. Αυτό, η επιβολή ότι αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης επειδή το λέμε εμείς, αυτό εκνευρίζει. Αυτό εκνευρίζει. Μπράβο, και... ρε κουμπαράκι, αυτό ήθελα να πω. Και γιατί δεν μου αφήνει να πω. Όχι, πες, ναι, αυτό, πες. Έτσι. Αυτό εκνευρίζει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με κανένα παίκτη. Ίσα-ίσα, όποιος είναι αξία, σεβόμαστε. Τον πρωταθλητή, τον κάθε πρωταθλητή, τον σεβόμαστε. Πώς, έτσι. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη πήγαινε ο Σπανούλης με την ομάδα του Ολυμπιακού του μπάσκετ. Χειροκρότηκε όλα τα γήπεδα. Ονομάσανε στην Γιουγκοσλαβία Βασίλη Σπανούλης γήπεδο. Έρχεται, παιδιά, ή Μάρτο. Ακεί, ήρθε η ώρα. Πού να πάμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Τι να κάνουμε, πάμε. Έχω τα γούρια. Άσε με λίγο. Φέρε να κάνω. Από πού να αρχίσω. Από το ένα. Από το ένα, το πάρει. Φέρε το ρεάκι μου. Το καπάκι προσεκεί, κορώνα. Ναι, άσφερο. Το καπάκι, κορώνα. Μας ακούει και φούλης με τα κορώνα. Βασίλης Πανούλης. Ένα. Βασίλης Πανούλης. Δύο.
Πω είναι βαρύ αυτό. Έλα, βρε. Άμα το έχεις πάρει δεν είναι βαρύ. Βασίλης Πανού. Τρεις, ναι. Άλλες τέσσερις. Τέσσερις. Ναι. Γεια σου ρε Γιώργο Πρίντεζη, πέντε. Πέντε. Και γεια σου ρε Θήρα 7 που ήσουν δίπλα στην ομάδα μας. Έξι. Τέλος. Έξι. Έλα, δεν έχεις. Έλα, ακόμα. Δεν πέρασε από τα. Έλα, δεν πειράζει. Λέει Ολυμπιακή μας, θα παίρνει. Εντάξει. Έλα εσύ τώρα. Ναι. Τι να έρθω εγώ, έχω κάνει εγώ. Λοιπόν. Εντάξει. Άσε, κοιτάς που έχεις πάρει σούπερ μαντολίνη και μου κάνεις επαναλήψεις. Που έχεις δύναμη σου Ολυμπιακέ. Φλόρ, τι έγινε με το... Το πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ. Θα δώσουμε χαιρετίσματα. Πού? Ναι, στον Άγιο, Άγιο Κορώτη και στον Λοσάντα. Λέγε. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, τα έλεγα και εγώ. Όχι, θα πω εγώ. Πες τα και εσύ, στα Κορώνια. Και σε μένα, στον Άγιο και στον Λοσάντα. Και ό,τι πει ο Άκης και εγώ μαζί του. Στον Περόνε, στον Εστάι. Κάτσα, αφού και σαν του Λατινοαμερικάνου. Βιέρα. Βιέρα. Τριαντάφυλλο. Λατινοαμερικανό. Όχι, ήταν Γάλλο. Τι Γάλλο, ρε Τάκη, με Λατινοαμε. Με... Έβαζε κολλά. Αργεντινική προφορά. Ωραία, να σου πω, Εσταβίλιο. Ναι, ωραία. Σου πω κι άλλο να. Ναι, πες. Περόνε. Τον είπα. Τον είπες. Φούνε. Υπάρχει κι άλλο. Φούνε. Φούνε, έλα ρε. Θεό συγχωρέσει. Και υπάρχει κι άλλο ένα. Ο άλλο, λέγε. Ο Τζιωβάνι. Τζιωβάνι. Παχταρά, Ζεελία. Κοίτα πώ θα βρούμε. Πώ, βέβαια, έχουμε πολύ. Έχουμε χωρία. Έχουμε πολύ. Τον. Ο Λουτσιάνο, ρε φίλε. Έλα, ρε Λουτσιάνο, φίλε. Τι κολλάρα τα αυτή με στη λεωφόρο, ρε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ενώ το 1-4 για όσου ξεχνάτε. Ναι. Πάμε σε μια γραμμή. Ξαφνικά. Ξαφνικά. Καλησπέρα. Μην ευνηδιάζει τον κόσμο τώρα, δε. Έτσι, εγώ έτσι είμαι. Α, δεν μπορώ τα... Πώς το λέμε το σκηνοθέτη μου, που... Kill Bill, έλα. Ταραντίνο. Ο Ταραντίνο δεν υπάρχει. Ταραντίνο, εσύ είσαι. Πάμε, καλησπέρα. Λοιπόν. Του χρόνου ένα μήνυμα που μου... Του χρόνου θα είναι εδώ η... Κάτσε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κύπελο να... της Ευρωλίγκας. Του μπάσκετ και το κύπελλο. Να πούμε τα χρηστικά. Πόλο που είμαι σίγουρο. Εντάξει, Τάκη. Ναι. Των αντρών. Να δώσουμε τις πληροφορίες. Έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Μπορείτε από αύριο μέχρι και τις 28 του μηνός οι παλιοί κάτοχοι έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν. Έτσι. Από τις 30 και μετά, όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει να προμηθεύει το εισιτήριο. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Το όνομά σου. Γιώργος. Έλα, Γιώργο, πες. Ωραία, θα πάω στο πόλο. Έκλεισε η γραμμή μόνο σου. Φιλαράκο, τι... άκου να δεις, είσαι ΑΕΚ. Θα μου πεις τώρα για το κύπελο που πήρες. Τα ερασιτεχνικά σωμα... αθλήματα της ΑΕΚ που είναι ρε φίλε. Που θέλει. Το κύπελο και τέτοια θα μου λέει. Δεν ξέρεις, δε φίλε, τι να σου πω. Ρε εδώ τώρα θα γίνει εδώ πέρα του χιτηρίου. Ξέρω εγώ τι ήθελα να μου πει. Και να σου πω και κάτι. Το κεσπάγια που πήρατε. Ω, ναι, το κεσπάγια που πήρατε. Θα δείτε που θα σας καταλήξει. Τι να δείτε, θέλω να σου πω και... Είναι μια απαταιωνιά διοικητική από τα 700.000 που δίνετε και το Γάλλο. Γιατί δεν το δώσατε σε έναν Ιταλό να έρθει. Σε έναν Βραζιλιάνο τα ίδια λεφτά. Παραπήγατε στα 3 εκατοστάρια να πω τι έχει γίνει. Πες το. Θες να πω τι έχει γίνει. Λοιπόν, ποδόσφαιρο να το διώξαμε σε 2 μέρες. Με τα λεφτά που διαθέτατε. Έτσι, μπράβο. Επειδή με τα λεφτά που έχει σκοπό να διαθέσει αυτός. Τα 3 εκατοστάρια. Ναι, δεν ξέρω ρε, πόσα λεφτά. Τόσα λένε. Αυτοί οι αλήτες, οι προπονητές που δεν τα εκτιμάνε. Τα βγαλμένα με κόπο αυτά τα λεφτά. Μέσω του λαθρεμπορίου. Με τα λεφτά που διαθέτατε δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει σοβαρός προπονητής. Πήγατε και πήρατε τον κεσπάγια γιατί όπου και να μιλάγατε να τρώγατε χιλόπιτα. Τέλος. Και αν θέλετε για τον κεσπάγια, τον προπονητή σας, για να ξέρετε ποιες είναι οι απόψεις του, υπάρχει ένα βιντεάκι που δεν είχε γίνει. Α, το βάλουμε. Πρωτού πάει στη... Σε λιγάκι θα παίξει. Σε λίγο. Για να δείτε, ακούστε. Αυτά τα έλεγε τώρα. Αυτά που θα πει, αυτά που έχει πει είναι αυτά που πιστεύει ο συγκεκριμένος. Αυτά που θα λέει από εδώ και πέρα είναι αυτά που θα του λένε να λέει. Όπως λέγανε και στον Μπογκέρ και όταν πήγε έξω, τα είπε την αλήθεια. Διάσταση. Αυτά που έχει πει τώρα, και το λέω για τον φίλο τον ΑΕΚΤΖΙ,
Είναι αυτά, γιατί αυτόν ενδιαφέρει ουσιαστικά. Εμάς τίποτα, μια επαλήθευση έκανε. Αυτά που έχει πει στη συνέντευξη εκεί που, ή στο στούντιο εκεί που ήταν, αυτά είναι που πιστεύει. Ό,τι άκουσε από εδώ και πέρα είναι θέμα αυτά που του έχουν πει να πει. Για να σώσει καταστάσεις, να σώσετε τον πάτο σας με λίγα λόγια. Λοιπόν, άκουσα, ο καταρχήν και σπάγια δεν ξέρει από συστήματα. Τον είχαμε. Δεν πειράζει. Το πιο άσχημο ποδόσφαιρο που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Τάκη, δεν μανιάζει. Δεν μανιάζει. Το είναι με το Κεσπάκια, ευτυχώς τον έδιωξε ο Κοκκάλης. Δεν μανιάζει. Για τον Ολυμπιακό δεν έκανε. Για την Άκη μπορεί να είναι καλό. Ναι. Είναι και τα μεγέθη. Να σου πω και κάτι άλλο. Μην μου τρελαίνετε με αυτό που είναι δικό μας παιδί. Γιατί ο Δένας δεν ήταν δικό σας παιδί. Γιατί το διώξατε. Και ξέρει τη ΣΑΕΚ, τα αποδυτήρια. Ναι. Γιατί ο Δένας δεν τα ξέρει. Άμα φάτε την πεντάρα. Τι θα πείτε, είναι καλό παιδί, δεν πειράζει, είναι πειράζει. Δικό μας παιδί και το κρατάμε. Δεν πειράζει, ρε, αφήστε τα πόνιρα που περνάτε στον κόσμο της ΑΕΚ. Το λοιπόν, λέγεται δημοσιογράφη. Για να βγάλε, άσε με, για να βγάλετε άκρη με την ομάδα σας, θα ακούτε τι λέει ο νυν προπονητής σας όταν δεν ήταν. Πότε, τώρα. Όχι, όταν δεν ήταν προπονητής. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή έτσι, είναι η αλήθεια. Για να βγάλετε το έχουμε, θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε σε λίγο. Ποιο για να βγάλετε άκρη με την ομάδα σας. Εμείς δεν μπερδευόμαστε μεταξύ σας. Καλησπέρα. Είναι απολυστικά θέμα δικό σας. Εμπρός. Να προβληματιστείτε. Εμπρός. Που θα κάνει η ομάδα όσο κάνει και το γήπεδο που θα. Ναι. Θα. Ακόμα το γήπεδο, Θα. Σας έσωσε ο Κοντονής. Η βρωμιά, η στημένη. Ένα μήνα Ολυμπιακός να περιμένει να παίξει το τελικό. Το πήρατε το κήπεδο γιατί υπήρξε ο Ολυμπιακός. Είχαν τα πηγδίσει. Είχαν φύγει αλλού τα μυαλά του. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ε? Η σωτηρία, δεν υπάρχει σωτηρία που λέει σας έσωσε. Όσο υπάρχει Ολυμπιακός, ο για σας. Στη στιγμή, το μήνα γίνεται τους έσωσε. Στιγμή, ναι, ναι. Για ένα μήνα τους έσωσε. Όχι, έδωσε παράταση ζωής. Αυτό, δηλαδή, αυτό, παράταση. Έτσι, ναι. Σωτηρία δεν υπάρχει. Όσο υπάρχει Ολυμπιακός και όσο υπάρχετε εσείς. Με αυτούς τους τρόπους που θέλετε να πολεμήσετε τον Ολυμπιακό, δεν θα υπάρχει σωτηρία ούτε για σας, ούτε για τον Βάζελ, ούτε για τον ΠΑΟΚ. Καμία. Να πω εδώ κάτι. Πάμε στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Τίποτα, πάμε στο τηλέφωνο. Για κάτι να πάμε. Είναι στο τηλέφωνο. Για το πόλο. Είναι στο τηλέφωνο. 46-0 είμαστε στο πόλο. Ναι. 46 νίκες σε ρί, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πόλο. Είναι στο τηλέφωνο, να τα πούμε. Μπράβο σας. Και που τολμάτε να μιλήσετε και για πόλο ότι χάσαμε ένα τελικό που δεν μας έχετε κερδίσει ποτέ. Δεν γίνονται αυτά. Ρε τσίπα δεν έχετε πάνω στο τηλέφωνο. Πάμε σε μια γραμμή. Εμπρός. Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, λέω. Είσαι στο μυαλό. Γιατί μαγικό. Τριλελελε. Θα βρεις, δεν το ξέρω. Δεν θα βρεις ο Τάκη, σε παίρνω πόσο καιρό. Από... Λέγω του είναι γραμμή Ολυμπιακός είμαι, μη φοβάστε, θα βρεις. Εντάξει, επειδή δεν το είπες καλά, δεν είναι γι' αυτό. Εντάξει, για την οικονομία της ζήτησης. Για οικονομία το κάνεις, εντάξει, εντάξει. Και πες κάτι άλλο. Για πάρε και λίγο τη μάνα μου να θυμίσει που ήταν και εκείνη. Η μάνα σου τη θέλω, είναι... Γεια σου κύριε Μαρία! Ολυμπιακάρα! Θα τη βάλουμε σε άλλη στο γυαλιά! Γεια σου κύριε Μαρία! Θα τη σκίσει μόνο μου! Να σε καλά! Να σε καλά! Εγώ είμαι πρώτα γεννήθηκα, είμαι 68 χρονών, αλλά την ημέρα που γεννήθηκα και κατάλαβα είμαι Ολυμπιακάρα! Όπως κάνετε παιδιό, θα κάνετε και τα εγγόνια Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια. Πού μένεις, λοιπόν, για καρέ, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να χαίρεσαι τη μάνα σου, ρε φίλε. Ναι, όλη την οικογένεια. Που σε έκανε Ολυμπιακό. Να χαιρόμαστε όλοι. Δεν πέτυσα, Φωνή για εξέδρα είναι αυτή. Φωνή για εξέδρα. Πρέπει να φώναζε. Α πω τι, φώναζε τότε, είμαι σίγουρο. Τι. Ανδρέας Μουράτης. Είμαι σίγουρο. Δεν είχε βγει το τραγούδι αυτό καν. Ο ρυθμός. Πώς έχει βγει, πώς τραγούδι. Ανδρέας Μουράτης, τι κόρε, ραπ. Τι ραπ ρε αγγί. Πάντα τα τραγούδια του Ολυμπιακού έχουν μπουζούκι μέσα, μια έχουν ραπ. Αυτό δεν είναι που λες τώρα είναι... Τέλος πάντων, εντάξει, που δεν θα καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, φώναζε. Λοιπόν. Γιώργο Σιδέρης, σίγουρα. Καλησπέρα. Τάκη, αυτό που Φώτακας. Εμπρός. Αυτό που έλεγες. Τολμήσανε τώρα, άκου να δεις τώρα, να σε Βάζελος, να μην έχεις κερδίσει μια ομάδα ποτέ. Ποτέ. Και να πας να πεις αυτή την ομάδα, χάσατε το τελικό και να μην έχεις κερδίσει ποτέ. Που να κάνετε πάνω με πατραχοπέδες. Δεν το έχετε τερματίσει. Δηλαδή να... Τόσο ξεφτήρα. Όχι, σαν άτομα, προσωπικά μιλάω. Στον καθένα που το σκέφτηκε αυτό. Με τι μούρι, πάντα μιλήσεις ή να πει κάτι, να κάνει φλακίτσα ή οτιδήποτε.
σε ένα Ολυμπιακό, έτσι, που έχασε ένα ευρωπαϊκό και με όλο το μέλλον μπροστά του και εσύ να μην έχεις κερδίσει αυτή την ομάδα ποτέ. Ρε, το ποτέ είναι ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ξαναλέω, όταν παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ο Πειραιάς, η νύχτα στον Πειραιά λάμπει. Είναι λαμπερή. Στον Πειραιά σημαίνει αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, δέστε το βίντεο. Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Θα πούνε σαν να δεις. Θα το δω. Τι λέγαμε, παιδάκι μου. Αυτό που... Θα συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε τώρα, ότι ο Ολυμπιακός. Ναι. Στα τελευταία 5 χρόνια έχει παίξει σε 7 Final Four. Σε άλλα αθλήματα, ναι. Ναι, σε 7 Final Four και έχει 4 κατακτήσεις. Έχουμε παίξει... Σε 7 Final Four, ναι. Και έχει 4 κατακτήσεις. Ναι. Έτσι. Για Ευρώπη μιλάμε. Ναι. 4 κατακτήσεις. Πείτε μας και άλλη ομάδα... Ναι, αλλά έχουμε παίξει παραπάνω τελικούς όμως. Άλλα τα Final Four. Τελικούς, και έχουμε παίξει και ένα που χάσαμε πέρυσι από τη Μαδρίτη. Όχι. Πώς, πέτε σε, πέσε. 7 Final Four, 4 κατακτήσεις. Άσε με τους τελικούς, με τους ημιτελικούς. Όχι, θέλω και τον τελικό. Λέμε Final Four. Όταν λέμε Final Four. Όχι, δεν είναι τελικό. Και είναι και ο τελικός. Άλλο να βγεις τέταρτος, άλλο να βγεις. Λέτε αυτός όπως βγήκες πέρυσι στην Ισπανία. Εγώ τελικό. Υπάρχουν και 5 τελικοί. Και 4 κατακτήσεις. Εντάξει. Εγώ αναφέρομαι ως προς την δόξα που παίρνει η Ελλάδα από τον Ολυμπιακό που ακούγεται το όνομα της Ελλάδας και του Ολυμπιακού. Ωραία. Στο εξωτερικό. Ότι είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ναι. παρόντας, έτσι. Σωστό. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι σωστό. Αυτό εννοώ. Από εκεί και πέρα. Πήγα πρώτος ή τέταρτος. Έτσι, το πρώτος είναι πρώτος. Εντάξει. Γι' αυτό λέγεται Final Four. Αν ήταν έτσι, θα γινόταν ένας τελικός και τελείωσε. Έχει την έγκλητη το Final Four. Πώς θα γίνει. Εντάξει, και ο τελικός. Μόνο που θα σημαίνει. Εντάξει, σίγουρα η κατάκτηση έχει μεγαλύτερη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε στον τελικό του Πόλο, δεν είναι έγκλη, τι είναι. Τέταρτος βγήκε, δεν βγήκε. Ήτανε στο Final Four. Δεν βγήκε τέταρτος, ρε, μην με νευριάζεις. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά από μόνο. Έπαιξε τελικό, μην μου το κάνεις εμένα. Το τελικό, τέταρτος. Με την προ-ρέκο που τερμάτισε τετάρτη. Οι δύο είναι έγκλη. Είναι οι δύο. Λέμε άλλο. Εγώ δεν είναι ίδιο, δεν είναι ίδιο. Λέμε άλλο. Είναι και από μόνο του το Final Four είναι επιτυχία φοβερή. Με ομάδες που έχουν πολλαπλάσια μπάτζετ από σένα. Και που θέλεις, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, ό,τι έχουμε κατακτήσει στο βόλι, είτε στο πόλο, όλες οι ομάδες είχαν πολλαπλάσια μπάτζετ από την ομάδα του Ολυμπιακού. Την εκάστοτε ομάδα του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ υπάρχει. Αυτό εννοώ εγώ. Και αυτό είναι καλό. Εντάξει. Σίγουρα είναι τελικό. Τελικός είναι τελικός. Και το μετά στο πόλο ότι είμαι σαν την προ-ρέκο. Που έχει 5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός δεν έχει και βγήκε και έπαιξε τελικό και το έχασε στη λεπτομέρεια. Θέλω να πω ότι μην απαξιώνεις το Final Four σαν έννοια. Εντάξει, ναι. Μόνο και μόνο. Ούτε τον τελικό θα τον έπαιξε. Γαμώ τον τελικό. Όχι, δεν έκαμε τον τελικό. Λοιπόν, έπαιξα τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Champions League στο πόλο. Τι βέβαια, τα βάλω εγώ μαζί σου αφού άλλο. Τι, τα βάλω εγώ με σένα. Ούτε εσύ. Βγάλω άκρη. Ούτε εγώ. Δηλαδή είμαι σαν την προ-ρέκο τερμάτισα. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ σε ομάδες. Λέω ότι είναι επιτυχία από μόνη της και ακούγεται το όνομα του Ολυμπιακού και της Ελλάδος της κρίσης η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Final Four. Από εκεί και πέρα έχουμε και 4 κατακτήσεις στα 7 που πήγαμε. Ωραία. Αυτό. Τέλος. Μια που θέλεις και τελικούς, εγώ σου λέω για τίτλους τους ίδιους. 4 στα 7. Ναι. Πάμε στη γραμμή. Και έπαιξα δύο τελικούς και έχασα με τη Real Madrid με τον Βασιλιά και με τη λεπτομέρεια εχθές που χάσα το κήπεδο στο πόλο. Ναι. Champions League. 7 φαναλικών, 4 κατακτήσεις. Καλησπέρα. Παραπάνω το έτσι μας είπε οι Ολυμπιακοί ρε μάκες. Μπερδεύουν τους τελικούς με τα φαναλικά που τα κάνουμε. Αυτή είναι η δόξα του Ολυμπιακού. Όχι η κακομοιριά που έχετε εσείς. Εντάξει, εσείς δεν υπάρχει περίπτωση να μπείτε σε τέτοιο προβληματισμό. Έτσι, μπράβο. Ή σε τέτοια διαφορία. Ποτέ. Που να σπάω τα λέμε εγώ του Άκη και ο Άκης τα δικά μου, τα φάει να αρφώνουν τους τελικούς και μετά και μετά που έχουμε σηκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Έλα ρε φίλε. Φοβερό. Ό,τι σου λέω. Τι γίνεται, περιμένει στη γραμμή κάποιος φίλος. Εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη μου. Και αυτό εδώ. Α, ναι, να δούμε και το βίντεο του Κεσπάγια λίγο. Ποιο κάνει. Α, δέστε το, ναι, το ναι, βίντεο ναι, του Κεσπάγια, ναι, δέστε το, δέστε το. Γιατί κάποιοι μπορεί να ήταν να βλέπανε κάτι άλλο πριν το διάλειμμα. Το υπενθυμίζουμε για τους φίλους που ήταν τώρα. Ότι λέει ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, ο νυν προπονητής της ΑΕΚ,
είναι αυτό που ισχύει. Ό,τι θα λέει από εδώ και πέρα είναι αυτά που θα του λένε να πει για να μην χάσει το ψωμάκι του, έτσι. Πάμε τώρα. Όποιος πληρώνει έχει ομάδα. Αυτά τα λέγε, δεν τα λέγε μόνο για τον Παναθηναϊκό. Για όλο τον κόσμο τα λέγε. Το λέγε για την ΑΕΚ. Πολλοί αποδέκτες. Ναι. Αυτός που πήρατε είναι ο προπονητής σας. Και τι. Είπε την αλήθεια. Ναι, τώρα που θα πάει, είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, θα λέει «Έλα μωρέ Ολυμπιακός, τώρα νικάει ξέρω εγώ για άλλους λόγους». Παραμυθένιος, όπως σας δίνουν την τροφή, το κουτόχορδο και το τρώτε. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχε δίκιο αυτός που είπε. Αυτές είναι οι δηλώσεις και σπάγια. Όχι αυτές που θα γράφει από αύριο η ώρα σπορ. Όχι άλλοι, μακάρι να ήταν. Ναι, όχι, λόγια επειδή πήγε στην ΑΕ. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Να το χαίρεστε. Και όσο από πάλι επειδή τον είδα εγώ, πονέσαν τα μάτια μου για να το για πέντε μήνες που τον είδα. Περίμενε λίγο. Όχι, είναι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι συγκεκριμένος προπονητής με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι αμυντική. Κάτσε ρε Τάκη. Ρετάκι. Τι δεν θυμάστε τα αποτελέσματα. Με τον Ολυμπιακό. Μια χαρά ήταν αποτελέσματα. Ναι. Απλά δεν είχαμε τις κατάλληλες εμφανίσεις. Με τον Ολυμπιακό, ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει ο συγκεκριμένος, το αμυντικογενές. Έτσι, ο Ολυμπιακός πάει πάντα να διεκδικεί. Δεν μπορούμε τώρα να παίζουμε με ομάδες υποδεέστερες ή άξιες και να περιμένουμε. Εντάξει, πάμε, έλα, εμπρός. Μόλις μιλήσω να πω μια κουβέντα. Όχι, το τελείωσε. Το κατάλαβε ο κόσμος. Ξέρω. Δεν ξέρεις τι κατάλαβε ο κόσμος. Ξέρω πολύ καλά το κοινό ότι... Τσεκομπής. Και εσύ το ξέρεις. Εμπρός. Έλα. Γεια σου φίλε. Έλα γιατί έχω σκάσει εδώ μέσα σήμερα. Εμπρός. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ φιλαράκο. Θα βρεις άλλη φορά. Είμαι ο Μάρη. Είδες που σε βρήκα. Ναι. Άστο ρε. Λοιπόν, ακούστε. Σε έχουμε πάρει μυρίζεις βαζελίνη και βρίζεις. Λοιπόν, κάτσε. Και είσαι ανευαίσθητο. Περίμενε. Άμα είσαι και λίγο μάκρυ, θα βρίζει. Δεν πάρε τη μαγιά σου. Πολύ ανεδέστατο και φλόρο να βρίζει, εγώ δεν το δέχομαι. Πολύ ανέδεια, είπε γεια σα. Ναι, ναι. Ήταν ανεδέστατο. Δεν το είπε που μπορεί να το πει, δεν κατάλαβα τι. Είπε. Ανέδεια. Καλησπέρα. Αλλού αυτά. Για το πόλο με βάζει, για το πόλο θέλω να μιλήσω. Πάμε, παιδιά, με εμά μιλά. Με εμά. Παιδιά, χαμηλώστε κανέναν σε ένα λεπτό. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε. Γεια σα. Θα μιλήσω στην τηλεόραση, θα μας ακούτε το τηλέφωνο. Για το πόλο να μιλήσω, παιδιά. Το είπε, μίλα. Άσε με να πω. Το είπε, Ζάκη. Θα μιλήσω στην τηλεόραση, κάτσε ρε Τάκη που σκάλωσε. Θα μιλήσω στην τηλεόραση, να μας ακούτε το τηλέφωνο να μπορούμε να μιλήσουμε. Και να είναι και πιο εύκολο. Λέγε, φίλε μου. Λοιπόν. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εκτιμώ ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες τις οποίες έχει στην Ευρώπη στο πόλο, είναι ότι κυριολεκτικά στη Βουδαπέστη, που νομίζω γιατί είδα στο ίντερνετ, πρέπει να είναι και ο κύριος Τσουκαλάς, δεν είναι, είσαι σαν. Ναι, ναι, είμαστε. Στη Βουδαπέστη. Ναι, είμαστε. Ναι. Τον αδικήσαν πάρα πολύ. Οι αποβολές που σφυρίξαν οι διευθυντές. 13-8 οι αποβολές. Αδικήσαν κυριολεκτικά. Για μένα ο Βλάχος, που είναι από τους καλύτερους προπονητές, έπρεπε να φύγει με το τρόπο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Έπρεπε να. Δεν μπορώ να φύγει. Αυτό έχω να πω. Ποτελικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ομάδα είναι πολύ καλή και εκτιμούμε και ελπίζουμε ότι το χρόνο θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Είμαι σίγουρος, φίλε. Να είσαι καλά. Αυτά, παιδιά. Να είσαι καλό σας βράδυ. Καλώς σας βράδυ. Δεν είναι με ποδόσφαιρα και θα δεν ασχολούμαι μόνο με το πόλο. Με γιατί το πόλο. Έτσι, μ' αρέσει το άθλημα. Μετά αλλά... και η κρίση σας. Έχει τις καλύτερες ομάδες. Εάν Ολυμπιακός... Κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας το πω. Ακαδημίες. Κοιτάξτε τις ακαδημίες. Δεν παίζουν παιδιά από τις ακαδημίες. Πού? Δεν παίζουν παιδιά από τις ακαδημίες. Σε ποιο άθλημα μιλάτε? Δεν παίζουν παιδιά από τις ακαδημίες. Σε ποιο άθλημα? Είναι τελειωμένος. Πάρτε παράδειγμα τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος έχει τόσα παιδιά. Παίζουν όλα τα ηλικιακά τα πρωταθλήματα. Όλα τα ηλικιακά τα πρωταθλήματα. Άκουσε με λιγάκι. Yeah. Όλα τα ηλικιακά τα πρωταθλήματα παίζουν. Και στο τέλος, όταν τα παιδιά έχουν παίξει μήνυ παίδων, εφήβων, νέων αντρών, λαγίζουν, φεύγουν, ψάχνονται όλα. Και έρχονται τα συμβόλαια τα περίεργα και τα παιδιά όλα μένουν απ' έξω. Ωραία. Αυτό κοιτάξτε λίγο. Ναι. Τίποτα άλλο. Όχι, στις ακαδημίες κοιτάμε εμείς. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Θα δώσω μια απάντηση. Τα παιδιά των 10 ετών, των 12, των 15, των 18, των 20, πριν μπουν στην πρώτη ομάδα, να κοιτάξουν και τη ζωή τους και να παίζουν καλή μπάλα.
Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, άμα εγώ ξεκινώ από τα 10 μου. Και δεν ξέρω, αλλά με σπρώχνουν για διαφορετικό. Ξέρω εγώ. Δεν πάνε να πει πρέπει να παίξει στον Ολυμπιακό. Πρέπει και τα παιδιά να έχουν ζήλο. Να παίζουν μπάλα. Δεν είναι εύκολο ο Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβε τι το άνθρωπο. Αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού είναι βαριά. Πρέπει τα προσέχουν. Δεν είπε για τον Ολυμπιακό. Τα προσέχουν οι προπονητές. Δεν είπε για τον Ολυμπιακό. Είπε να προσέχουν. Δεν είπε για τον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε σε όλες τις ομάδες και λέει πώς είναι αυτό το, να κοιτάξουν και οι άλλες ομάδες τις ακαδημίες τους. Γιατί τα παιδιά που βγαίνουν από τις ακαδημίες τους μόλις ενηλικιωθούν φεύγουν και θέλουν να πάνε στον Ολυμπιακό. Λέω ούτε εμένα με νοιάζει. Λέω ότι είπε άνθρωπο. Αυτό είπε να φύγουν να βγουν σε εμά. Φεύγουν, ναι, και θέλουν να πάρουν τον Ολυμπιακό. Αν αυτό, φίλε μου, άσχετο. Δεν είπε και τι ακαδημίε τη δική μα. Άσχετο. Αλλά και εγώ τώρα, μια και είπα αυτό, δεν το παίρνω πίσω. Λέω τα παιδιά τα δικά μα να δείξουν το κάτι παραπάνω. Γιατί αυτή η φανέλα ζυγίζει όσο είναι όλη γη. Αυτό δεν είπε ο κύριο. Λέω. Πάμε σε ένα λάθο. Όχι, δεν πειράζει. Δεν κάνω λάθο. Αλλά δεν παίρνω και πίσω αυτό που λέω. Όχι, αγόρι μου. Πάνω στο. Γιατί αυτή η φανέλα που φοράει ο Άκη. Ζυγίζει όσο είναι η γη. Καλησπέρα. 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 Γεια σου, φίλε. Φίλε, Βανιά. Τσουκανιά, Βανιά, καλή ημέρα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Τι λέει αυτό. Γιατί μπορεί να πούμε μια βολάτα. Υπάρχει πολλή ανομαλία. Άστο τα, άστο τα, ξέρουμε τι υπάρχει, ξέρουμε τι υπάρχει, άστο τα, αναλύσουμε τι υπάρχει εκεί έξω. Θα είσαι ο επόμενος δράκος εσύ. Τέτοια ανομαλία έχεις μέσα. Ναι, ναι. Θα γίνεις δράκος. Τον πιάσαμε. Όχι. Ο άλλος ο επόμενος είναι αυτός. Τι άγγινες. Όποιος κάνει από ένα τελούλι θα γίνει. Ρε, όποιος κάνει από ένα τηλέφωνο τέτοια πράγματα, είναι ο επόμενος δράκος. Εμπρός. Είναι ανομαλία ψυχική διαταραχή, πνευματική, καρδιακή, πνευμολογική. Ναι. Όλα τα έχει. Εμπρός. Λαπαροσκόπωση. Τι δράκος του Κομόντο. Ρε, πάμε, πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε. Ρε, τι έχω πιάσει, μισή γραμμή. Έλα, ναι, έλα, εμείς είμαστε. Έλα, φύγεις. Άλλος δράκος. Κάτσε, ρε, με τους δράκους. Κάτσε, ρε. Τι ανομαλία είναι αυτή που έχουν. Τους πειράζει ο Ολυμπιακός, ρε. Παίζετε το πουλί σας και σας πειράζει ο Ολυμπιακός. Μα δεν ακούσαμε καν τι. Ρε, είπε, ρε. Εμπρός. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μας. Α, εγώ μιλώ. Ναι, εσείς μιλάτε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Βλέπω κάποιες σημαίες του Παναθηναϊκού που γράφουν την ΕΡΑ 13-1966. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι στο τελικό του 1968, ναι, μαζί με τους φίλους τους Ολυμπιακούς, καθόμασταν ακριβώς στην ΕΡΑ 13 είχαν πάρει τα εισιτήριά μας. Ναι. Ίσως από ακριβώς από το τέρμα. Θα μιλήσω το λίγο. Ναι, 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 έχετε δίκιο, απολύτω. Ναι. Για την 13. Να γράφουν 206. Αυτό έχει τα πέμπτη, καθόμαστε στη θέα 13. Για αυτού είναι όλα δυνατά. Είναι όλα δυνατά. Καλά το πάτε. Να παίξει το απέναντι τέρμα και σηκώθηκε όλο το γήπεδο στο ποδάρι τότε. Ο Βασιλείου το είχε βάλει. Ναι, 2-0 είχαμε και εμεί τότε. Ψέματα γράφουμε. Όχι, μπορείτε να χαμηλήσετε τη τηλεόραση, να μας ακούτε από το τηλέφωνο για να μην έχουμε καθυστέρηση καθόλου. Να μπορούμε να απαντάμε και εμείς να συζητάμε. Πάντως έχει δίκιο. Έχετε δίκιο, ναι, απόλυτο. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτό που λένε είναι ένα μεγάλο ψέμα, έτσι. Όπως είπατε κι εσείς, που τα έχετε ζήσει και τα έχουμε ζήσει κι εμείς, αλλά όχι όσο, τόσο παλαιότερα, έτσι. Και μεταγενέστερα, πάντα μας δίνανε εισιτήρια. Όποτε παίζαμε στη Λεωφόρο, στη 13, στη 14, σε διάφορες θύρες, έτσι. Και πηγαίναν ο κόσμος του Ολυμπιακού εκεί. Και κάποιοι άλλοι δεν θέλανε λόγω φιλοσοφίας να πάνε σε αυτές τις θύρες και πηγαίνανε στην 7 απέναντι, σπάγανε την πόρτα και μπαίναμε μέσα. Αυτά δεν γινόντουσαν. Πού είναι φίλος, έφυγε. Όχι, εδώ είμαι. Α, ναι, 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 πείτε μας. Δεν ακούω καλά. Ναι, αυτά γινόντουσαν, αυτό που λέτε εσείς. Όλα ένα ψέμα είναι. Να κινήσει εντυπωσιασμού, μεγάλα λόγια, να βάλουμε χρόνια παραπάνω, ιστορικά, ο ένας ιστορικός ο άλλος, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ ακόμα και το έτος της σύντησής τους είναι κάλπικο. Για τη θύρα 13 λέτε. Εδώ το 1908 είναι κάλπικο. Ναι, αυτό ακριβώς λέμε. Το 24 γεννηθήκαμε. Γεννηθήκαμε. Απλά χρησιμοποιούν και τον το πρώτο. Το 1908 φοράγανε ροζ βανέλες. Ο ΠΟΑ. Ο ΠΟΑ.
Έτσι, γιατί με αυτή τη λογική, άμα βάλουμε εμείς πότε ιδρύθηκε ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, είμαστε από το 1800 τόσο. Δεν μπήκαμε ούτε αυτό. Το 21 έπεσε πάνω από το κολοκοτρόνι του Καραϊσκάκη. Ναι, ούτε και... καν ήμασταν αυτοί. Καραϊσκάκη βγήκε εκεί πέρα. Εμένα ο πατέρας μου, που ήταν αθλητικός συντάκτης. Ναι, ακούμε βέβαια. Μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ο πατέρας μου ήταν αθλητικός συντάκτης, αθλητική ηχό. Ήταν Παναθηναϊκός βέβαια. Σοβαρή. Και μου λέγε ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε το 1926. Ναι. Καλά τα λέγει ο άνθρωπος. Μα έτσι είναι. Τώρα τα έχουν παραποιήσει. Κοιτάνε να κάνουν. Καταρχήν εδώ κάνανε τα 100 χρόνια πάλι παραμυθένια. 100 χρόνια. Δηλαδή, άμα έχεις τα γενέθλιά σου, γιορτάζεις τα 20 σου χρόνια, δεν τα γιορτάζεις μέχρι τα 23. Αυτοί γιορτάζουν το 20ο έτος μέχρι το 23, ας πούμε. Μέχρι να πάει το 20. Εγώ έχω τα γενέθλιά μου 20 χρονών, γιορτάζω όταν γίνω 20 χρονών. 21 χρονών, γιορτάζω όταν πάω 21 χρονών. Έτσι. Αυτή τώρα. Τα 100 χρόνια που κι αυτά είναι ψεύτικα, τα γιορτάζανε το ένα έτος, μία επέτειο. Δεν γίνεται να τις επαιτίους, να μαζεύουμε λεφτά. Την επέτειο πάλι... Ναι, πείτε να μας πείτε. Η ηλικία, μ' ακούτε. Ναι. Η ηλικία ενός ανθρωπού, η σχέση την ημέρα που γεννήθηκε αυτός, όχι από την ημέρα που γεννήθηκε ο πατέρας του. Έτσι. Τι με αυτής εδώ. Φοβερό. Ναι, ρε φίλε. Βαφτίσαι εδώ, τι δεν υπάρχει. Θα μας κάνει να τρελαθούμε τελείως. Άλλο. Μέρα, ούτε την ώρα του σου λένε. Την ώρα του την ρωτάς και σου λένε ψέματα. Αυτά παιδιά. Να είσαι καλά. Γερή και δυνατή. Να σας βλέπουμε να σας χαιρόμαστε. Να είσαι καλά. Και εμείς θα χαιρόμαστε τον Ολυμπιακό μας. Κάθε φιλιά του στο Ολυμπιακό. Ξέχασα να πω, Άκη, το πιο σημαντικό για το Πόλο. Εχθές που παίξαμε. Προχθές. Οι αποβολές ήταν 13-8. Αυτό που λες πέντε είναι... φορές με παίκτη παραπάνω. Για αυτό που λες το μήνυμα δεν υπάρχει καμία αντίκτυπη. Είναι η διοργάνωση, λέει, είναι άδικο ο τελικός. Ο ημιτελικός να γίνεται. Ο τελικός να γίνεται μετά τον ημιτελικό. Είναι έτοιμο. Οι άλλοι παίξαν τρία παιχνίδια σερί, παίξαν και πέντε. Άσο, άσο, δεν παίζει. Άσο. Έχει δίκιο. Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός. Πρέπει όπως τον φάει να έρθω στο μπάσκετ. Παίζει ημιτελικό την Παρασκευή. Παρασκευή τέλος πάντων και Κυριακή, βέβαια εκεί. Δεν γίνεται. Γιατί, να σας πω κάτι. Γιατί το πόλο είναι πιο κουραστικό από το μπάσκετ. Σαν άθλημακι. Από το οποιοδήποτε άθλημα. Ναι. Άρα και όπως γίνεται το μπάσκετ, μία μέρα έγινε Παρασκευή ο ημιτελικός, Κυριακή ο τελικός, έτσι πρέπει να γίνει και εκείνο. Δεν γίνεται, Ιάκη. Μας χάσανε. Απλά επίσης, επειδή δεν θέλουμε να μένουμε σε δικαιολογίες, καμία. Όχι. Είπε για κανονισμό. Ναι. Εντάξει. Ότι και, όχι και είπε ότι φταίει ο κανονισμός. Ναι, φταίει. Για μένα φταίει. Ο κανονισμός ήταν ο ίδιος για όλους, έτσι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Δεν είπα και το χάσαμε, αλλά πρέπει να ξεχωριστεί. Ναι, άλλο. Είναι μια επισήμανση ξεχωριστή. Ναι. Όχι, ο φίλος το τοποθετούσε ότι είχε γίνει κάπως έτσι. Εμπρός. Και οι άλλοι παίζανε. Ναι. Εμείς, παιδιά, είμαστε Ολυμπιακοί, έτσι. Εμπρός. Για να ξέρετε κάποια πράγματα, δεν μπαίνουμε σε διαδικασία. Εμείς κοιτάμε τι έχουμε κάνει λάθος, τι έχουμε κάνει σωστό. Ό,τι είναι να το διορθώσουμε και το σωστό, το καλό να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Να μένουμε και κάτω από το χαλί, να λέμε δικαιολογίες και δικαιολογία να υπάρχει, δεν τη χρησιμοποιούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Ναι, αλλά. Και να υπάρχει. Όχι να προσπαθούμε να την κατασκευάσουμε. Ο άνθρωπος είπε και το κανονισμό. Ναι. Yeah. Όχι να προσπαθούμε να κατασκευάσουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία για μας. Πάμε μόνο μπροστά. Καλησπέρα. Μαρί Λούγκο. Ναι. Έφυγε. Κάνε τόση ώρα περίπου. Είσαι αδελφάρα. Μαρί Λούγκο. Είσαι αδελφάρα ολκής. Ρε, είσαι μπουμπούνας. Λίγο καλησπέρα. Είσαι, πάμε σε άσο μπουμπούνα. Ναι, αδελφάρα. Αδικείς και κάποιους άλλους που είναι έξυπνοι. Είσαι απλά βλάκα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Ναι, Νικόλας από Γιάννενα. Γεια σου, φίλε. Από τα κατακόκκινα Γιάννενα. Γεια σου, Νίκο. Νίκος, Ολυμπιακάρας. Έλα, Νίκο. Όνομα. Νίκος δεν είναι. Γεια σου, Νίκο, λέω το σιώμα. Νικόλας. Σας τον Νίκο. Συγχαρητήρια για το μαδάρα μας. Γεια σου, Νίκο. Λέγε. Πάντα τέτοια. Για την προεδράρα μας. Συγχαρητήρια στο έργο σας, αυτό που κάνετε εσείς, βοηθώντας την ομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ναι. Συγχαρητήρια επίσης από Dragon, ΑΕΤΟ, River 7. Έλα ρε φίλε. Είναι Ολυμπιακάρες, σας παρακολουθούν, είναι μαζί σας πάντα. Να είσαι καλά ρε. Δεν έχω κάτι άλλο, αυτά πάντα τέτοια. Να είσαι καλά. Είχες νομαδάρα μας.
Να είσαι καλά. Μπράβο, Ολυμπιακέ μου. Στα Γιάννενα τώρα εντωμεταξύ. Άσε, έχουμε κάτσει τώρα που βγαίνει. Για τον Νεκροθάφη, το φίλο. Που είναι καλό παιδί, το φίλο μα. Από όλη τη στιγμή και στον Νεκροθάφη. Ε, αυτό ο Μπα πήγε βόλτα. Με την όχι, με την Νεκροφόρα, Ρεάκη. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στο Λευτέρι, το φίλο μου από τα Γιάννενα. Και εγώ το Λευτεράκο το δικό μα. Για μιλήσαμε για Γιάννενα. Και τον άλλο το ναι. Φίλο μου. Και στο Mike Brothers. Και στο Mike τον Παπαζίκο. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ήρθε ένα μήνυμα και μου λέει ρε Τάκη 11 στα 14 μόνο. Φίλε, του χρόνου δεν θα λέω για ευρωπαϊκά, θα μιλήσω για Ελλάδα. Πόσε κούπε θέλω να 14 θα πάρω. Βλέπετε τα χάλια των άλλων. Και βλέπει τον Ολυμπιακό να επενδύσει πάλι σε μια πτωχευμένη Ελλάδα και ο Αγγελόπουλος και ο Μαρινάκης. Και επειδή οι άλλοι δεν ήθελε ο προπονητής να έρθει με τα 700 χιλιάρικα και ήρθε ο άλλος. Ωραία. Τάκη. Εγώ συμφωνώ, ρε. Δεν ήθελε να έρθει αυτός με τα 700. Γιατί δεν πήγατε σε έναν άλλο με τα ίδια λεφτά. Και πήγατε στο κεσπέρι. Με τα ίδια λεφτά που δεν θέλατε να. Είναι αυτό που τρώτε. Με τα ίδια λεφτά που δεν θέλατε να δώσετε. Ναι. Άσε, ρε, αφήστε αυτά που θα ήταν το πρωί. Για βάζε την ώρα να πας για ύπνο, που θα φταίει για όλα τα λοιπά. Ακούς και θα δούμε. Ναι. Να πω στον Λεωνίδα, ναι, ναι, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Εμπρός. Εμπρός. Σε μένα μιλάτε. Ναι, εσύ, εσύ, σε μένα μιλάτε. Εσύ, εσύ. Για Πολό. Τι να πω. Κάτσε. Συγχαρητήρια στο Πόλο. Α, μπράβο. Συγχαρητήρια στο Πόλο και αν δεν γίνει αυτό λέμε μπιπ, είμαστε άρρωστοι με τον Ολυμπιακό. Σωστό. Σωστός. Σωστότατο, ναι. Σωστότατο. Και αν δεν γίνει αυτό! Πάμε και στη Βουδαπέστη και βεβαιωθήκαμε. Και μπράβο, συγχαρητήρια παιδιά. Και αν δεν γίνει αυτό. Στα φρύδια μα τα δυο παντά. Άρρωστοι με τον Ολυμπιακό. Και του χρόνου πάλι στη Βουδαπέστη. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου Γίγαντα, Βουδαπέστη. Τώρα που τη μάθαμε, θα συγχαρητήσουμε. Και σε σένα και σε όλους τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Και ειδικότερα σε αυτούς που ταξιδέψανε και φάγανε και την ταλαιπωρία και πήγαν να δουν τον Ολυμπιακό. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Και τα έξοδα. Σύντα, έξοδα και όλα. Λοιπόν, να πούμε κάτι και για τις ανάγκες. Αν δεν γίνει αυτό, στα φρύδια μας, να μην μπερδεύουμε. Ναι, δεν έχουμε βρίσκει ποτέ. Στα φρύδια μας, τα δυο. Μας θα εξηγήσουν και όσο τη βρίζουμε, αφού είμαστε εκπομπητόγου. Για λέγε. Ό,τι σου λέω, έτσι, ο φίλος. Να πούμε για τις ανάγκες, γιατί με ρωτάνε εδώ πέρα και πέρα μηνύματα. Παιδιά, οι ανανεώσεις των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας είναι μέχρι, έχουν δικαίωμα οι κάτοχοι, οι τωρινοί, μέχρι τις 28 του μηνός να ανανεώσουν τα εισιτήριά τους. Εντάξει, Λεωνίδα, κουμπαράκι μου, αδερφέ μου. Με το μαράκι εκεί μαζέπεις. Πάμε στη γράμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Παιδιά, ήθελα να πω κάτι. Σήμερα το μεσημέρι ερχόμουν από Πατήσια. Ναι. Προς τα πού, με τι κατέφτασες. Κάτω προς τον Πειραιά. Ωραία. Με το που έφτασα στον Πειραιά, πήγε στο Χάλιρο. Ναι. Και γυρίζοντας έτσι στο κεφάλι μου έκανα το σταυρό μου. Ναι. Μια γυναίκα δίπλα μου έκανε και αυτό το σταυρό, και ένας άλλος το σταυρό. Ένα στιγμή κοιτάζα την κυρωκύρω μου, λέει, ρε φίλε, πού βλέπεις την εκκλησία. Δεν βλέπεις την εκκλησία σου. Που έστω μάλιστα λες πώς. Μου λέει, τι είναι. Λέω, το στο στάδιό μας. Σου είπε γυναίκα. Τρελαθήκαν όλοι ρε φίλε. Ναι, τρελαθήκαν μέσα στο βαγόνι όλοι. Φοβερό. Έλα ρε φίλε. Μπράβο, καλά μπράβο, ρε, όλοι έτσι κάνουμε. Το κατάλαβα. Ναι, πολύ. Πες τους ότι όλοι θα είναι πρωταθλητές του χρόνου. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Για αν διαβάζουν ανάποδα την εφημερίδα, πρώτος θα είναι ο Παναθηναϊκός, μετά η ΑΕΚ. Ναι, ανάποδα ναι, θα τα καταφέρουν όταν είναι ανάποδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και να συνεχίσετε. Το σταυρό σας το καράσκα. Ναι, τίποτα. Να είστε έτσι καλός. Και στον Άγιο Νικόλαο. Σε όλους, βέβαια. Σε όλες τις εκκλησίες. Όχι, είμαστε χριστιανοί, αλλά αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Είναι και η θρησκεία μου. Δεν έχω και κάτι άλλο. Πες Τάκη μου, κάτι. Έλα, έχω κάτι για τους Παναθηναϊκούς. Α, βαρύγδουπο μου φαίνεται όταν λέω. Θα πω κάτι για τους Παναθηναϊκούς. Πολύ σημαντικό. Εγώ δεν έχω βρει τόσα χρόνια που ζω να πω κάτι καλό για τους Παναθηναϊκούς εκτός από ένα. Άντε. Θα πω ένα καλό. Αλλά θα πω και τα κακά σου που έχω πει. Άστα, ναι, πες το καλό. Το ένα καλό που μπορώ να πω για κάποιο Παναθηναϊκό είναι όταν δεν βρίζει τα θύματα τη σειρά 7. Του λέω συγχαρητήρια.
Είναι το μόνο καλό που μπορώ να βρω σε ένα Παναθηναϊκό. Αλλά πάμε σε ένα άλλο τώρα. Εσείς είστε οι Παναθηναϊκοί και είστε και χριστιανοί, πιστεύω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Με τους Κροάτες που είναι μουσουλμάνοι, πώς τα κοιμιάσατε? Μας το λέγανε και οι Σέρβες, τι μας έλεγαν. Ναι, πώς τα κοιμιάσατε? Καταρχήν να ξέρετε ότι δεν μπορούσατε. Ένας Παναθηναϊκός και χριστιανός. Τα κοιμιάζει με ένα μουσουλμάνο Κροάτη. Δεν το καταλαβαίνω. Καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ είσαι. Καλησπέρα, μαγιές. Καλησπέρα. Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Θέλω να ρωτήσω τα λαχύντα διαρκείας, πότε θα βγουν? Αύριο. Τα διαρκείας, Νίκο, άκου. Όσοι από... έχεις εισιτήριο διαρκείας τώρα, έχεις πέρυσι? Μερικά. Ωραία, μπορείς να παρανεώσεις αύριο. Αύριο. Μέχρι και τις 28. Από αύριο είναι. Ναι, ναι. Μέχρι και τις 28 του μηνός. Είναι οι κάτοχοι, έχουν δικαίωμα οι κάτοχοι, οι παλιοί κάτοχοι να πάνε να νεώσουν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Ναι. Διότι έχει κατακτήσει σε 4, αν δεν κάνω λάθος, ομαδικά αθλήματα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αυτό το πράγμα το έχουν κάνει μόνο άλλες δύο ομάδες, η Μπαρσελόνα και η Τσέσεκα Μόσχας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για να το λες. Και είναι και πρωταγωνιστή σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Αν προσέξετε, και πριν δύο χρόνια, στο νέο το Champions League πήγε στους 8, αποκλειστήκαμε από την Άστρο Βίλα και από ατυχία δεν πήγαμε στο Final Four που γινόταν στο Καντάρ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Εγώ τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση στους υπόλοιπους. Εκεί φταίει πάλι ο Γκόγκαλης ο Μαρινάκης. Ο Ολυμπιακός διαπρέπει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Σωστό. Είναι το DNA της ομάδας λοιπόν που μας είχαν πρίξει τα σηκώδια με το DNA τους. Το δικό μας το DNA είναι πιο δυνατό. Τι θα κάνουμε τώρα. Σωστό. Όχι, DNA λοιπόν έχουν όλοι. Απλά εμείς έχουμε τον πρωταθλητισμό. Και όσον αφορά το μπάσκετ το φετινό, αυτό που έγινε στο μπάσκετ δεν έχει γυριστεί ούτε σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ούτε Ταραντίνο. Με τέτοια διαιτησία εχθρική, βεβαίως, αν προσέξετε και τους πήραμε δύο παιχνίδια, στο τελευταίο ρεφέρεντο δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Τα έσχη που κάναμε, τα έσχη των εσχών και έχουμε τα μούτρα και μιλάμε, η κρίση λύκη που τους δίναμε 50 βολές σε κάθε παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια και μας δίναμε 30 ή 20 τις μισές και αν θυμάσαι και βγάλει και μπλουζάκι ο πρόεδρος Αγγελόπουλος. Και φέτος τα ίδια κάναμε. Τα καραγκιοζάκια. Λοιπόν, ο άλλος ο Βρωμιάρης, ο Γιαννακόπουλος. Μην χωρίς επίθεση. Μην βρεις, άστα στη μοίρα. Δεν έκανα μισό κόμμα. Δεν έβρισα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν κάνω να βρίσκω. Δεν κάνω να βρίσκω. Όλοι και τα παιδιά του και τα λοιπά. Τον έχουν ακόμα απέσω, δεν ξέρω τι κάνει ο εισαγγελέας. Και ήρθε το Θράσος και πήγε λέει να του δώσει συγχαρητήρια. Για ποιο πράγμα ρε συγχαρητήρια. Για ποιο πράγμα συγχαρητήρια. Εντάξει, έπαγε να βρίσκω. Του στείλε μήνυμα για το συγγνώμη. Άκου. Έφαγε ένα ο γυναικείος. Άκουσε. Δεν πρέπει να ήταν μάτα. Νίκο, όπα ένα λεπτό. Ρε Νίκο, ένα λεπτό. Ρε Νίκο, άκου τώρα. Έφαγε ένα φλασκέδο συγχαρητήρια. Τέλο. Α το πει. Τάκι μου, θα σα αφήσω να μιλήσει. Θέλω να κάνω μια παρένθεση μόνο. Λοιπόν, ο ένα ο Μελισανίδη έλεγε αν φυλάκι. Πήγε με εγγύηση. Του δώσαμε τον ΟΠΑΠ. Η πιο κερδοφόρα επιχείρηση του κράτους, δηλαδή είναι όλα διαλυμένα, έχουν εξεπολύσει τα πάντα και τον έχουν εκεί και τον καμαρώνονται. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κατηγορείται ο Σαββίδης κατηγορείται στη Ρωσία από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. ότι είναι εμπλεκόμενος με τη Ρώσικη μαφία και δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό μπορεί κάποιος εισαγγελέα να τον ερωτήσει, γιατί είναι πρωτοσέλιδα, γιατί είναι πρωτοσέλιδα ο Σαββίδης. Και μ' αρέσει που πήγε και στο Άγιο Όρος να αγιάσει. Έκανε και σαν οποιοντάνε. Ναι. Λοιπόν, αυτά ο Ρώσος Μεγιστάντας. Ναι. Λοιπόν, ο Βουγατσοκυμάς. Αυτά άμα και εσύ θέλω να πω. Να σε καλά. Όσον αφορά για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, μας έχουν καταγερματίσει οι διαιτητές, έχουν κάνει τα έσχη που σε καμιά άλλη ομάδα δεν έχουν γίνει αυτά. Έχουν μετρήσει κόλλα από άλλο με τη Λάτσιο. Τρία απέναντι με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο 0-0 δεν μας έδωσε. Και ο Μίτσελ λέγε πέναλτι. Μόνο ένας Γερμανός, ο Κούργκαν, δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός
που δεν τα αφήνει ποτέ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο άλλος ο Ρόμπερτο Κάρλος απέκλωσε με την μπάλα με το χέρι και δεν μάθει ότι είχε ο Μαυρογεννήτης και έδωσε και την κάρτα. Μας έχουν κάνει τα άσχη. Νίκο! Άμα πάμε πιο παλιά, του δεν τα θυμόμαστε. Νίκο, Νίκο! Ξέχασες... Άσχε, πιο μεγάλη από μένα είναι σήμερα. Ξέχασες και το γκολ του Τζιοβάνι Τιλιών. Μα τι δεν ακούω, αυτό. Ξέχασες και τον κόλπο που μας ακύρωσε στη Λιόν. Και να πέναλτι. Και να πέναλτι. Και δεν είχε δώσει και ένα πέναλτι. Και δεν είχε δώσει και ένα πέναλτι. Ναι, και το πέναλτι που δεν έδωσε. Και να πάμε και παλιά με την Άντερνετ. Τρία γκολ του Γαλλιάκου. Ναι, να σου πω κάτι, Νίκο μου. Έχουν αισθηθεί. Αυτά είναι η ιδιοκτησία. Όχι, είναι και τιμή για τον Ολυμπιακό. Έχει δίκιο. Και σε ρωτήσω. Νίκο, να πω και κάτι άλλο. Έχουν αισθηθεί ομάδες που παίξανε τελικό, έχουν ανοίξει τα πόδια σε άλλες για να αφήσουν τον Ολυμπιακό απ' έξω. Ναι, ομάδες που έχουν παίξει τελικό Champions League έχουν ανοίξει τα πόδια για να μείνει απ' έξω Ολυμπιακός. Άγγιες, να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Και εσύ, φίλε μου, και εσύ. Να σας ακούσω, θα ρίξω το τηλέφωνο. Ναι, γιατί τελειώνει η διακοπή. Να είσαι καλά, Νικόλα. Και πάντα πρωτοπόροι για τον ιερό μας είναι Ολυμπιακός. Όχι να πάω απλά σε ένα τελικό ευρωπαϊκό του ποδοσφαίρου, αλλά να το πάρουμε. Να το πάρουμε. Την επιμονή μας, την πίστη μας. Και να σας πω γιατί. Και την θέληση. Να παραδειγματιστούμε το παράδειγμα της Ατλέτικο Μαδρίτης, που με όχι πρώτα ονόματα, κατάφερε και πήρε δύο φορές τον Λυκού. Ναι, και πράγμα στο Σιμεών. Εμείς δεν αριστήθηκα. Αυτό έχω δηλαδή σου δείχνει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, δεν είναι το και καλά πρέπει να πάρει. Νίκο, κλείνουμε. Κλείνει εκπομπή. Νίκο, κλείνει εκπομπή. Λοιπόν, θα χαρώ να τα ξαναπάρει στην τηλέφωνο. Λοιπόν, τον δρόμο, στον δρόμο τον έχουμε δείξει πρώτοι εμείς που με ένα δέκατο του μπάτζετ έχουμε γονατίσει μεγαθύρια. Από εδώ και πέρα έχουμε πορεία. Κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτερα. Ξέχασα να πω στον Νίκο ότι ο Ολυμπιακός, και όχι όλη την εκπομπή, ξεχάσαμε να το πούμε, στέλνει στους Ολυμπιακούς αγώνες 30 αθλητές που είναι στον Ολυμπιακό. 30 αθλητές να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα μας. Στους Ολυμπιακούς αγώνες. Πού είναι οι άλλοι, κύριε Κοντονή, που σιγοντάρει. Άκου να δεις του τούτου Κοντονή. Γεια σας. Καλό βράδυ.